Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκτάκτως σήμερα Κυριακή κοντά σας με την εκπομπή σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Φαίνεται ότι όπως και την προηγούμενη Κυριακή, κυρίες και κύριοι, που εκτάκτως ασχοληθήκαμε με όλη την επικαιρότητα του προηγούμενου Σαββατοκύριακου, οι μέρες κατά τις οποίες γίνανε συλλήψεις και προφυλακίσεις του αρχηγού της Χρυσής Αυγής, του κ. Μιχαλογιάκου, και οι συλλήψεις αλλά όχι προφυλακίσεις των τριών βουλευτών της Χρυσής Αυγής, ήταν μια ημέρα που έπρεπε να βγούμε ζωντανά και να σχολιάσουμε. Έτσι και σήμερα λοιπόν Κυριακή, εκτάκτως με την εκπομπή σχολιάζοντας την επικαιρότητα, για να έχουμε μια αποκλειστική συνέντευξη που και πάλι θα συζητηθεί. Κυρίες και κύριοι, και το λέω για μερικούς κάκο προαίρετος, είναι γνωστό ότι η Βεργίνα Τηλεόραση είναι μια τηλεόραση πάνω απ' όλα δημοκρατική. Δεν θα μπορούσε να είναι και κάτι άλλο, φέρει και ιστορικό όνομα. Η Βεργίνα Τηλεόραση φιλοξενεί και έχει φιλοξενήσει όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Μέσα από αυτή ακούγονται όλες οι φωνές. Έτσι λοιπόν, σήμερα έχουμε τη τιμή να έχουμε κοντά μας προσκεκλημένο, για να ακούσουμε και την άλλη φωνή μετά τα όσα συμβαίνουν, τον βουλευτή και εκπρόσωπο τύπου της Χρυσής Αυγής, τον κύριο Ηλία Κασιδιάρη. Κύριε Κασιδιάρη, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλησπέρα σας, εσάς, τους τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση, διότι το Πανελλήνιο έχει δει το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες εβδομάδες, να έχουμε γίνει εμείς οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής κυριολεκτικά ένας επικοινωνιακός σάκος του Box, να μας χτυπούν οι πάντες, να μας υβρίζουν, να μας συκοφαντούν, να λασπολογούν εις βάρος μας και να μην μας έχει δώσει κανείς ούτε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το βήμα για να μιλήσουμε, να εκφράσουμε τις απόψεις μας. Επομένως, σας ευχαριστώ διπλά. Βλέπω όμως, κύριε Κασιδιάρη, ότι από εχθές ξεκινήσαν δειλά-δειλά τα κανάλια στα δελτία ειδήσεων να παρουσιάζουν μερικά αποσπάσματα δικά σας από την Web TV. Ακριβώς. Που έχετε, κάποιες δηλώσεις. Ξεκίνησε, ας πούμε, η απομόνωση, η άρση της απομόνωσης. Θεωρώ πως το έκαναν κακοπροαίρετα, απομόνωναν κάποιες εκφράσεις για να δημιουργήσουν κλίμα. Εγώ δηλαδή, όσον αφορά, ας πούμε, το περιστατικό με τους δημοσιογράφους έξω από την εισαγγελία, που βγήκα και είπα ότι ήταν μια λανθασμένη κίνηση εκ μέρους μου. Απομόνωσαν κάποιο απόσπασμα για να περάσουν το ακριβώς αντίθετο μήνυμα από αυτό που ήθελα εγώ να πω. Κύριε Κασιδιάρη, είστε το πρόσωπο των ημερών, ένας πολιτικός που, όπως δηλώσατε, θα είστε υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων. Τα γκάλοπ και τα ποσοστά ήταν τέτοια, τουλάχιστον μέχρι πρότινος, που φαινόταν ότι είχατε πολλές πιθανότητες να διεκδικήσετε και την δημαρχία του πρώτου Δήμου της χώρας μας, το Δήμο Αθηναίων. Αυτό όμως που θα ήθελα, έτσι ξεκινώντας την σημερινή εκπομπή, να σας ρωτήσω. Περιμένατε εσείς να γίνουν όλες αυτές οι εξελίξεις? Δηλαδή, πιστεύατε εσείς ότι η δικαιοσύνη θα έκανε ένα τέτοιο συσχετισμό των 32 αυτών υποθέσεων που λένε, ώστε να φτάσουμε στα πρωτοφανή γεγονότα στη χώρα μας, να συλλαμβάνεται ο αρχηγός ενός κόμματος βουλευτές, να προφυλακίζονται βουλευτές και ο αρχηγός? Γενικά, ήσασταν έτοιμοι για ένα τέτοιο, ας το πω, για μια τέτοια κίνηση εκ μέρους της δικαιοσύνης? Εγώ δεν περίμενα σε καμία περίπτωση ότι η κυβέρνηση θα φτάσει σε αυτό το σημείο του διασυρμού, γιατί για διασυρμό μιλάμε. Είχαμε τις πληροφορίες ότι ξένα κέντρα εξουσίας είχαν δώσει αυτή την εντολή. Αυτό δεν το λέω εγώ, το είπε ο κύριος Ρουπακιώτης, όπως γνωρίζετε, ότι όλες αυτές οι εικόνες που είδαμε να μας περιφέρουν με χειροπέδες ή δηροδέσμιους, χωρίς να υπάρχει στην ουσία κανένα στοιχείο εις βάρος μας, όλα αυτά είχαν προαναγγελθεί και είχαν ζητηθεί από την Κομισιόν, τις ΗΠΑ και από το Ισραήλ. Επαναλαμβάνω, αυτή δεν είναι μια δική μου άποψη. Αυτό το είπε ένας άνθρωπος που προέρχεται από την αριστερά και μάλιστα από την άκρα αριστερά, ο κύριος Αντώνης Ρουπακιώτης, ο οποίος βρισκόταν σε μια θέση κλειδί και μπορούσε να γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα, είναι ο προηγούμενος Υπουργός Δικαιοσύνης. Βεβαίως, έχει πολύ μεγάλη σημασία να πούμε ότι η δήλωση αυτή του κυρίου Ρουπακιώτη δεν παρουσιάστηκε από τα μέσα ενημέρωσης. Θαύτηκε στην κυριολεξία, διότι λέει την αλήθεια. Λέει ότι η δίωξη αυτή εις βάρος της Χρυσής Αυγής και όλα αυτά τα παρελκόμενα, δηλαδή η διαπόμπευσή μας στα τηλεοπτικά κανάλια, είχε να κάνει με εντολές από ξένα κέντρα εξουσίας, από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, από τους Ευρωπαίους τοκογλύφους, οι οποίοι βλέπουν πως υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος για τα συμφέροντά τους στην Ελλάδα, διότι αν η Χρυσή Αυγή κάποια στιγμή γίνει πρώτο κόμμα, τότε θα λειτουργήσει η ελληνική κυβέρνηση πλέον προς όφελος των Ελλήνων πολιτών και εναντίον των συμφερόντων των Ευρωπαίων τοκογλύφων που έχουν υποδηλώσει τη χώρα. Γιατί στοχοποιηθήκατε, κύριε Κασιδιάρη? Στοχοποιηθήκαμε. Μήπως αυτό που βλέπουμε καθημερινά και χθες βλέπαμε, ας πούμε, πρωτοσέλιδα τον συνάδελφό σας βουλευτή, τον κύριο Παπά, με τις σβάστικες και όλα αυτά, και σας κατηγορούν ότι είστε ναζιστικό κόμμα και κάθε μέρα βγάζουν όλα αυτά στη φόρα και στο φως της δημοσιότητας. Τι φταίει, γιατί στοχοποιηθήκατε? Είναι αυτό, είναι κάτι άλλο? Τι πιστεύετε εσείς? Κοιτάξτε, αυτές τις φωτογραφίες που λέτε του κυρίου Παπά, εγώ να σας ενημερώσω ότι είναι από το 1980. Είναι τριών δεκαετιών φωτογραφικό υλικό.
Επομένως, σε καμία περίπτωση δεν είναι λόγος προφυλακίσεως ενός βουλευτή το τι φωτογραφίες έβγαζε το 1980. Ο ελληνικός λαός μπορεί να κρίνει. Αν δεν του αρέσει αυτό που βλέπει, μπορεί να μην ψηφίσει τη Χρυσή Αυγή. Αλλά είναι εντελώς απαράδεκτο να προφυλακίζονται άνθρωποι μόνο και μόνο επειδή έχουν κάποιες φωτογραφίες τριών δεκαετιών στα χέρια τους οι αρχές. Δεν ήταν ποινικό αδίκημα αυτό που διέπραξε ο κύριος Παπάς. Το χρησιμοποιούν βεβαίως οι αντίπαλοι μας οι πολιτικοί επικοινωνιακά για να μας καθυβρίσουν και να μας συκοφαντήσουν. Ο λόγος των προφυλακίσεων είναι πάρα πολύ απλός. Ο λόγος αυτής της δίωξης είναι πάρα πολύ απλός. Η Χρυσή Αυγή διέπραξε ένα τεράστιο έγκλημα. Η Χρυσή Αυγή μπήκε μέσα στη Βουλή και είπε την αλήθεια. Μιλήσαμε για σκάνδαλα, μιλήσαμε για εκατοντάδες κλεμμένα εκατομμύρια, μιλήσαμε για μαύρο χρήμα το οποίο έφυγε σε offshore εταιρείες. Δεν είναι τυχαίο ότι μία μέρα πριν την σύλληψή μου είχα καταθέσει μαζί με τον Χρήστο τον Παπά στον Άριο Πάγο έναν φάκελο για τα 140 μαύρα εκατομμύρια του Πασόκ, τα οποία στοιχεία είναι δεδομένα και είχαν προκύψει από τον έλεγχο 4 διεθνών λογιστικών εταιριών. Τα στοιχεία αυτά βρίσκονται κλειδωμένα σε κάποιο σιρτάρι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Όσο λοιπόν η Χρυσή Αυγή έλεγε την αλήθεια, τόσο επικίνδυνη ήταν για το Διεθνές Σύστημα Εξουσίας και για το εγχώριο κατεστημένο. Άρα εσείς, κύριε Κασιδιάρη, πιστεύετε ότι οι διώξεις γίνανε ακριβώς επειδή το ποσοστό σας συνεχώς ανέβαινε και απειλούσατε το πολιτικό κατεστημένο? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό δεν το λέω μόνο εγώ. Αυτό, όπως σας είπα, το είπε και ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος προέρχεται από την αριστερά. Αυτό το λέει πλέον και όλος ο νομικός κόσμος της χώρας. Δικηγόροι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τη Χρυσή Αυγή ανήκουν σε αντίπαλο ιδεολογικό στρατόπεδο, όπως ο κ. Δημητρακόπουλος, ο κ. Κούγιας, συνταγματολόγοι όπως ο κ. Κατρούγκαλος, βγαίνουν και λένε πως αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν είναι αντισυνταγματικά, είναι νομικά απαράδεκτα και δεν οδηγούν πουθενά. Γι' αυτό και θεωρώ ότι η προφυλάκηση των βουλευτών μας και του αρχηγού μας θα διαρκήσει πάρα πολύ λίγο. Εξάλλου είδατε και την περίπτωση τη δική μας, των τριών βουλευτών που. Θα πάμε στις προφυλακίσεις, στην δική σας άφεση χωρίς να προφυλακιστείτε με περιοριστικούς όρους. Πάμε λοιπόν τώρα στο θέμα της περιπέτειας που είχατε την προηγούμενη εβδομάδα. Ξαφνικά λοιπόν, από ό,τι διαβάσαμε, ήρθε το πρωί ο αστυνομικός, χτύπησε το κουδούνι και σας είπε ο πατέρας σας, Ηλία, ήρθε η αστυνομία για να σας συλλάβει. Πώς αντιδράσατε και ποια ήταν η πορεία των γεγονότων? Πήγατε στη Γαδά, μετά πήγατε στην εισαγγελέα. Πείτε μας λίγο, τι ακριβώς έγινε αυτή την ημέρα το προηγούμενο Σάββατο? Δεν ήρθε ένας αστυνομικός, ήρθαν πάνω από 20 αστυνομικοί. Είχε έρθει η μισή αντιτρομοκρατική υπηρεσία στο σπίτι μου, λες και είμαι 17 Νοέμβρη. Έκαναν έρευνα στο σπίτι, τα έκαναν όλα φίλο και φτερό στην κυριολεξία. Παρουσία σας? Παρουσία μου, ναι, προβλεπόμενα βεβαίως. Αυτό σόκαρε βεβαίως την οικογένειά μου. Είναι, ξέρετε, αδιανόητο. Εκλεγμένος βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου να δέχεται μια τέτοια διαπόμπευση, θα έλεγα, στην κυριολεξία, επειδή είχε συντάξει ένα πόρισμα ο Άριος Πάγος, το οποίο απεδείχθη διάτρητο. Και γι' αυτό και δεν προφυλακιστήκαμε βεβαίως. Εν συνεχεία μεταφερθήκαμε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών, παραμείναμε κρατούμενοι στην αντιτρομοκρατική. Στον τρομερό. Εκλεγμένοι βουλευτές, μόνο για την πολιτική τους δράση και τον πολιτικό τους λόγο, να κρατούνται στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Εκεί που κρατούν τρομοκράτες, οι οποίοι έχουν αφαιρέσει ζωές, οι οποίοι έχουν βάλει βόμβες και όλα αυτά. Και βέβαια, αφού πέρασε το πενθήμερο, ένα πενθήμερο δικαιούσε για να απολογηθείς, πήγαμε, απολογηθήκαμε. Φάνηκε ξεκάθαρα ότι δεν υπήρχε απολύτως τίποτα εις βάρος μας. Αυτό που λέγανε τα κανάλια, ότι έχει δεθεί το κατηγορητήριο και όλα αυτά, ήταν ανοησίες. Φάνηκε ξεκάθαρα ότι είμαστε καθαροί, σαν διαμάντι, γι' αυτό το λόγο. Και αφαιθήκαμε ελεύθεροι. Και θα μπορούσα να δώσω και στοιχεία για την απολογία μου. Δεν δεσμεύομαι από τίποτα, διότι όλη η απολογία μου έχει κυκλοφορήσει ήδη στο διαδίκτυο. Και αυτό είναι κάτι παράτυπο. Εκεί λοιπόν, κατά την απολογία μου, φάνηκε ότι τα μοναδικά στοιχεία που με ενοχοποιούσαν, θα έλεγα, εντός εισαγωγικών, ήταν κάποιο καταστατικό, κάποιο έγγραφο φερόμενο καταστατικό της Χρυσής Αυγής και κάποιες μαρτυρίες κάποιων ανωνύμων μαρτύρων. Και τα δύο στοιχεία αυτά αποδομήθηκαν πλήρως. Απ' τη μία, το δήθεν καταστατικό ήταν ένα χειρόγραφο κείμενο, το οποίο μόλις μου το έδωσαν εγώ γελούσα, διότι δεν ήταν απλά χειρόγραφο γραμμένο με στυλό τη δεκαετία του 80. Είχε πάνω και κάποια σχέδια, κάποιες ζωγραφιές, σαν να ήταν κόμιξ. Κάποια στιγμή ενδεχομένως να δοθεί αυτό στη δημοσιότητα, αν δεν έχει δοθεί ακόμα, για να γελάει κυριολεκτικά ο κάθε Έλληνας. Και το πιο αστείο είναι πως αυτό το έγγραφο το έστειλε ο Άριος Πάγος στον ανακριτή. Και μάλιστα η ίδια εισαγγελέα του Αρίου Πάγου που είχε υπογράψει και το επίσημο καταστατικό της Χρυσής Αυγής, διότι εγώ προσκόμισα το επίσημο καταστατικό. Υπάρχουν δύο καταστατικά της Χρυσής Αυγής? Όχι, υπάρχει μόνο ένα καταστατικό, το επίσημο, το αναγνωρισμένο, που το έχει υπογράψει και το έχει αποδεχθεί η κυρία Κουτζαμάνη. Και αυτό που κυκλοφορεί σε εφημερίδες αποσπάσματα των τελευταίων ημερών, σύμφωνα με τα οποία ασπάζεστε τον ναζισμό και όλα αυτά, τι είναι? Αυτά είναι βλακίες. Έχω πει πάνω από 1 εκατομμύριο φορές ότι δεν έχουμε καμία σχέση με τον ναζισμό.
Έχω γίνει κουραστικός, το έχει ακούσει όλη η Ελλάδα. Αυτό το έγγραφο, από ό,τι έμαθα, το είχε προσκομίσει κάποιος κύριος Ψαράς, ο οποίος ανήκει στη γνωστή συντακτική ομάδα του Ιού της Ελευθεροτυπίας, που έχουμε τεράστιες δικαστικές διαμάχες μαζί τους, μας υβρίζουν και μας συκοφαντούν με σύστημα επί δεκαετίες. Είναι ένα ψευδεπίγραφο, λοιπόν, έγγραφο. Το καταστατικό που έχει δικαιοσύνη είναι, δεν είναι το πραγματικό καταστατικό. Όχι, δεν είναι. Είναι ένα έγγραφο βλακώδες. Λέει μέσα ανοησίες. Το είχε η Χρυσή Αυγή παλιότερα. Όχι, ουδέποτε. Το είχε ο κύριος Ψαράς, ο κύριος Ψαράς μάλιστα, του Ιού της Ελευθεροτυπίας, ο οποίος ανθρωγραφεί και σε άλλες συστημικές εφημερίδες. Άρα λοιπόν, λέτε ότι παρουσιάστηκε ένα καταστατικό που δεν έχει καμία σχέση με το κόμμα σας. Απολύτως. Και ότι εσείς προσκομίσατε στην αντισυναγγελία, στον ανακριτή, το επίσημο καταστατικό. Όλος τυχαίως, η κυρία Κουτζαμάνη, η οποία υπέγραφε το επίσημο καταστατικό και το αναγνώριζε πριν από ένα περίπου χρόνο, είναι η ίδια που έστειλε ως πόρισμα και αυτό το ψευδεπίγραφο κείμενο που αναφέρει, αναγράφει διαρκώς βλακίες δηλαδή, και ανοησίες. Λέτε κύριε Κασιδιάρη ότι η κυρία Κουτζαμάνη δεν έστειλε το πραγματικό καταστατικό το οποίο Όχι. έχει η ίδια υπογράψει. Το οποίο το γνώριζε. Το οποίο το γνώριζε. Ακριβώς. Γιατί ήταν με την υπογραφή του. Ακριβώς το γνώριζε. Βεβαίως. Αλλά έστειλε κάποιο άλλο απόσπασμα από κάποιο άλλο καταστατικό. Κάποιο έγγραφο το οποίο το είχε πάρει από την εφημερίδα των συντακτών. Το είχε δημοσιεύσει εκεί ο κύριος Ψαράς. Ένας δικαστής, μία δικαστής με μία τέτοια ιστορία, πιστεύετε ότι χρησιμοποιεί πλαστά έγγραφα? Στην προκειμένη περίπτωση αυτό έχει γίνει. Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Σας λέω, προσκόμισα και το γνήσιο που είχε την υπογραφή της. Και πάμε λοιπόν τώρα στο επίμαχο σημείο που πλέον ο ανακριτής και ο εισαγγελέας συμφωνούν εσείς να αφαιθείτε ελεύθερος. Πιστεύετε ότι κάτι δεν είδανε η δικαστική λειτουργή και σας αφήσανε προσωρινά ελεύθερους εσάς τους τρεις βουλευτές, ή όντως αυτή είναι η πραγματική κατάσταση? Είδαν πως δεν υπάρχει απολύτως τίποτα εις βάρος μας και πως θα μπορούσαν να προφυλακίσουν ανθρώπους για τους οποίους δεν υπήρχε η παραμικρή ένδειξη. Βέβαια, από τη στιγμή που αφαιθήκαμε ελεύθεροι, είδαμε πως ξεκίνησε ένας τεράστιος επικοινωνιακός πόλεμος, όχι μόνο από τα κανάλια. Όλοι μάθαμε ότι ο κύριος Σαμαράς έμεινε με το στόμα ανοιχτό μόλις πληροφορήθηκε την είδηση και από εκεί πέρα ξεκίνησε η πίεση. Και μιλάμε για τεράστια πίεση προς τη δικαιοσύνη. Αυτό είναι κάτι απαράδεκτο, είναι κάτι αντισυνταγματικό. Δεν είναι δυνατόν να παρεμβαίνουν η κυβέρνηση, οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος να παρεμβαίνουν και να επηρεάζουν τη γνώμη. Λοιπόν, πιστεύετε, κύριε Κασιδιάρη, ότι αφαιθήκατε εσείς οι τρεις έξω, οι τρεις βουλευτές, επειδή δεν υπήρχαν στοιχεία εις βάρος σας, σωστά? Ακριβώς. Και μετά, από εκεί και πέρα, πιστεύετε ότι μετά την απόφαση για να αφαιθείτε ελεύθεροι, αρχίσανε να πέφτουν, όπως λέμε έτσι απλά, τα τηλέφωνα πίεσης προς τη δικαστική εξουσία? Δεν το λέω εγώ αυτό. Αυτό το έχουν πει οι πάντες στα μέσα ενημέρωσης. Υπάρχουν αποδείξεις? Ότι ο κύριος Σαμαράς έμεινε με το στόμα ανοιχτό μόλις ενημερώθηκε για τις εξελίξεις, το έχω ακούσει, δεν ήμουν μπροστά. Αλλά είναι λογικό αυτό και ο κάθε νοήμων Έλλην πολίτης μπορεί να το καταλάβει. Από εκεί και πέρα, γιατί θεωρείται άδικη προφυλάκηση του κυρίου Μιχαλολιάκου, εκείνο το όλο ζήτημα. Πάμε τώρα για τον κύριο Μιχαλολιάκου. Λένε πολλοί ότι, τουλάχιστον έτσι γράφτηκε σε εφημερίδες, ακούστηκε πως η συμπεριφορά η δική σας όταν βγήκατε έξω ως από τα γραφεία των ακριτή, και οι τρεις, και ειδικά η δική σας συμπεριφορά, κύριε Κασιδιάρη, απέναντι στον φωτορεπόρτερ, στους συναδέλφους, ήταν ένα σημείο το οποίο επιβάρυνε τη θέση του αρχηγού σας. Θα ήθελα να μου πείτε καταρχήν αν πιστεύετε αυτό, και δεύτερον, αν έχετε μετανιώσει για αυτή τη συμπεριφορά απέναντι στους συναδέλφους. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι επηρεάστηκε ο ανακριτής από τη συμπεριφορά μας. Διότι γράφτηκε όμως. Κάτι τέτοιο θα ήταν απαράδεκτο. Δεν μπορεί να κρίνεται ένας άνθρωπος με βάση τη συμπεριφορά ενός τρίτου προσώπου. Θεωρώ λοιπόν κάτι τέτοιο απαράδεκτο. Βεβαίως δημιούργησαν κλίματα μέσα ενημέρωσης. Όσον αφορά τη δική μου αντίδραση, ήταν λανθασμένη. Το είπα από την πρώτη στιγμή ότι δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να αντιδράσω έτσι. Ζητώ όμως την επίκεια της κοινής γνώμης και εγώ θα επαναλάβω απλά τα λόγια του ανθρώπου που βρεθήκαμε σε αντιπαράθεση εκείνη τη στιγμή, του κάμεραμαν, ο οποίος είπε δημόσια ότι καταλαβαίνω και αναγνωρίζω ότι οι άνθρωποι βρίσκονταν υπό τεράστια πίεση. Και αυτή είναι αλήθεια. Θεωρώ ότι ο κάθε Έλληνας πολίτης, εάν είχε δεχτεί εισβολή από την αντιτρομοκρατική στο σπίτι του, εάν είχε διασυρθεί με αυτόν τον τρόπο επιπενθήμερο από όλα τα μέσα ενημέρωσης, εάν τον περιέφεραν ως θύραμα κυριολεκτικά, είχαν στήσει μια πασαρέλα μπροστά στη Γαδά, αυτό δεν είχε ξαναγίνει ούτε με τη 17 Νοέμβρη. Είχαν στήσει μια πασαρέλα, ενημέρωναν οι αστυνομικές αρχές, τηλεοπτικές κάμερες πότε θα μας κατεβάσουν για να προβληθεί σε όλη την Ελλάδα η εικόνα μας αυτή, να μας πηγαίνουν σιδεροδέσμιους στο εισαγγελικό γραφείο. Οποιοδήποτε Έλληνας πολίτης είχε υποστεί αυτή την αντιμετώπιση ον αθώος και χωρίς να έχει ούτε μία σχέση με καμία παράνομη πράξη, εγώ θεωρώ ότι θα αντιδρούσε πολύ χειρότερα από ότι εμείς. Αληθεύει, κύριε Κασιδιάρη, ότι σας καταλογίζει ο αρχηγός, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που γράφονται,
πως δεν χειριστήκατε καλά την όλη υπόθεση στο δικαστήριο, όντως στο γραφείο των ακριτή και του εισαγγελέα. Όχι, δεν αληθεύει. Γράφονται πάρα πολλά ψέματα και υπονοούν διάφορα κανάλια ότι υπάρχει μια σύγκρουση μέσα στις τάξεις της Χρυσής Αυγής. Αυτό είναι μεγάλο ψέμα, δεν συμβαίνει σε καμία περίπτωση. Είδαν απλά ότι παραμένουμε ενωμένοι, ότι παραμένουμε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τον νόμιμο πολιτικό μας αγώνα. Για τον λόγο αυτό λένε αυτά τα ψέματα. Για μας στη Χρυσή Αυγή, ο Γενικός μας Γραμματέας παραμένει στη θέση του, παραμένει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής μας ομάδος, παραμένει ο άνθρωπος που μας εμπνέει. Γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκεται διωκόμενος για τις ιδέες του, για τον νόμιμο πολιτικό του αγώνα, χωρίς να υπάρχει κανένα απολύτως επιβαρυντικό στοιχείο εις βάρος του. Κύριε Καστιγιάρη, η τοπική σας οργάνωση, την ΙΚΕ, η οποία σύμφωνα με αυτά που διαβάσαμε θεωρείται η πιο δυνατή, θεωρούνται η πιο δυνατή. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο σε καμία περίπτωση. Η τοπική λοιπόν οργάνωση της ΙΚΕ ανήκει ο Ρουπακιάς. Δεν ήταν μέλος ο Ρουπακιάς. Πόσο Ρουπακιάς συνομιλούσε με. Εξ όσων γνωρίζω και εξ όσων είδα, ο άνθρωπος αυτός συμμετείχε σε κάποιες δραστηριότητες, στις οποίες όμως συμμετείχαν και εκατοντάδες και χιλιάδες άλλοι. Και είναι αδύνατο για εμάς, που εκπροσωπούμε ένα νόμιμο πολιτικό κόμμα, να αστυνομεύουμε όσους έρχονται στα γραφεία μας. Πώς βρεθήκανε τότε, ξέρετε, το βράδυ, άνθρωποι του κόμματός σας, της τοπικής Νίκαιας, στο σημείο της δολοφονίας? Δεν είναι ότι πήγανε δεκάδες άτομα. Αυτό εγώ δεν το γνωρίζω. Πώς ξαφνικά μαζευτήκαν δεκάδες άνθρωποι σε καμία περίπτωση? Αυτό να διερευνηθεί από τη δικαιοσύνη, να δούμε τι συμβαίνει. Σε κάθε περίπτωση, αν οποιοδήποτε μέλος, εγγεγραμμένο μέλος, δεν μιλάμε για αυτούς που έρχονται σε εκδηλώσεις, για τους οποίους δεν έχουμε αρμοδιότητα. Εάν κάποιο μέλος έχει διαπράξει οποιαδήποτε παρανομία, είναι δεδομένο πως θα διαγραφεί από τη Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή είναι ένα κόμμα που όλοι αποδέχονται πως ξεπερνούσε το 20%. Εγώ, όπως είπατε, ήμουν πρώτος στις δημοσκοπήσεις για το Δήμο Αθηναίων. Θα έρθουμε. Ναι, είναι δυνατόν, αγαπητέ μου, είναι δυνατόν. Πανηγυρίζει ο Καμίνης. Είναι, να σας πω αμέσως γι' αυτό. Είναι δυνατόν, ενώ είχαμε μπροστά μας ένα λαμπρό πολιτικό μέλλον και είχαμε στόχο να κάνουμε κάτι καλό για την πατρίδα μας, ταυτόχρονα να οργανώναμε δολοφονίες, όπως λέει ο Άριος Πάγος. Υπάρχει ένας νοήμων Έλληνας να πιστέψει αυτό το πράγμα, να έρχομαι πρώτος στις δημοσκοπήσεις για το Δήμο Αθηναίων και ταυτόχρονα να διοργανώνω δολοφονίες? Κύριε Καστιγιάρη, αυτό θα ήθελα να ρωτήσω. Δηλαδή, βλέπατε ότι τις τελευταίες 15 μέρες υπήρχε ένα κλίμα από όλα τα μίντια τα οποία ασχολούνται μόνο με τη Χρυσή Αυγή. Το έχω πει και εδώ, δελτίο ειδήσεων, κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Α, στα 5-6 πρώτα θέματα, όλα Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, δεν σας πονήρεψε να πείτε, κάτσε ρε παιδί μου, τι γίνεται εδώ πέρα? Εδώ ξαφνικά όλοι αρχίζουν και ασχολούνται με τη Χρυσή Αυγή και βγάζουν τα άπλητα στη φόρα διαφόρων ανθρώπων που είτε όπως λέγανε ήδη ήταν στη λέξη σας ή όπως λέτε εσείς ήταν πλαμμένοι σας. Δηλαδή δεν αρχίζετε ξαφνικά και εσείς να αναρωτιέστε τι γίνεται και να αρχίσετε να ψάχνετε αυτούς με τους οποίους συνεργάζεστε, αυτούς με τους οποίους είχατε σε θέση κλειδιά στα τοπικά... Πώς το πω, στις τοπικές οργανώσεις. Αναφέρεστε σε έναν επικοινωνιακό πόλεμο που δέχεται η Χρυσή Αυγή, που εντάθηκε τώρα, αλλά ήταν κάτι δεδομένο, συνέβαινε και παλιά. Από εκεί πέρα δεν υπάρχει συλλογική ευθύνη, αγαπητέ μου. Δηλαδή, όταν είχαμε τη δολοφονία Τεμπονέρα, όπου εκεί δολοφόνησαν πραγματικά υψηλόβαθμα στελέχη της ΟΝΕΔ και όχι περαστική, υψηλόβαθμα στελέχη εγγεγραμμένα που έπαιρναν εντολές από τον ίδιο τον Υπουργό της Παιδείας, που είχε πει τότε σπάστε τις καταλήψεις, εφαρμόστηκε συλλογική ευθύνη? Πήγε κανείς φυλακή από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας? Όταν ο φρουρός του κ. Κεφαλογιάννη στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, κοντά στο αεροδρόμιο, εκτέλεσε εν ψυχρό έναν οπαδό του ΠΑΣΟΚ, πήγε ο βουλευτής ο Κεφαλογιάννη στη φυλακή? Δεν υπάρχει συλλογική ευθύνη. Συλλογική ευθύνη υπήρχε σε άλλα καθεστώτα. Σήμερα αυτοί οι οποίοι κυβερνούν ευαγγελίζονται τη δημοκρατία. Πού είναι η δημοκρατία? Όταν λένε πως ευθύνονται άνθρωποι για πράξεις άλλων τρίτων προσώπων με τα οποία δεν είχαν ποτέ καμία επαφή επικοινωνία. Ποια είναι η δημοκρατία σε αυτή την περίπτωση? Κύριε Καστιγιάρη, αν εσείς δηλαδή, αν ένας από τους υπαλλήλους σας εδώ τρελαθεί αυτή τη στιγμή και πάει και σκοτώσει κάποιον, για ποιο λόγο να πάτε εσείς κατηγορούμενος? Τι φταίτε εσείς? Αυτό βλέπουμε να εφαρμόζεται τώρα. Ο ρόλος του μίντια, ποιος πιστεύετε ότι ήταν? Ο ρόλος του μίντια έχει τα μίντια εξαρτώνται από συμφέροντα. Οι καναλάρχες είναι ταυτόχρονα και εργολάβοι. Όπως ξέρετε πολύ καλά, ο πόλεμος αυτός επικοινωνιακός ξεκίνησε ως επιτοπλίστων από το Μέγκα, το Έθνος και το Βήμα. Εκείνη τα συμφέροντα του κυρίου Μπόμπολα, τα οποία τα έχουμε καταγγείλει επανειλημμένως μέσα στη Βουλή. Και αυτό πληρώνουμε. Πληρώνουμε ότι λέμε την αλήθεια. Ότι βγαίνουμε στον ελληνικό λαό, μιλάμε και λέμε ονόματα. Δεν είμαστε όπως οι αριστεροί που λένε γενικά οι εφοπλιστές και το κεφάλαιο. Λέμε ονόματα. Λέμε ποιοι είναι αυτοί που κυριολεκτικά έχουν διασύρει τη χώρα, έχουν πάρει πάρα πολλά λεφτά. Δεν είναι τυχαίο ότι το όνομα του κυρίου Μπόμπολα φιγουράρει μέσα στο λογαριασμό των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων της λίστας Λαγκάρντ, για την οποία δεν έχει γίνει καμία απολύτως έρευνα. Ενώ τώρα βλέπουμε ο Άριος Πάγος να τρέχει, να προσπαθεί να βγάλει πορίσματα εντός μιας εβδομάδος
για ένα πολιτικό κόμμα, για την περίπτωση της Λίσας Λαγκάρντ, στην οποία είδα όλη τη βρωμιά, διότι συμμετείχα στην προανακριτική επιτροπή, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Ο κύριος Μπόμπολας, η οικογένεια Μπόμπολα και τα υπόλοιπα ονόματα, τα οποία βρίσκονται μέσα σε αυτούς τους λογαριασμούς, οι οποίοι δεν έχουν ανοιχτεί ακόμα, δεν έχουν δώσει ακόμα εξηγήσεις στο ΣΔΟΕ. Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Και την ίδια ώρα που υπάρχουν αυτά τα τεράστια προβλήματα, όλα τα κανάλια στοχοποιούν τη Χρυσή Αυγή, γιατί βρέθηκε, λέει, οπλοστάσιο, δείχνουν κάτι φωτογραφίες και εν συνεχεία λένε ότι ήταν κάποια όπλα με πλαστικά σφαιρίδια. Έχετε αγοράσει 5.000 όπλα. Τι όπλα, σφεντώνες, τι εννοείτε? Τουλάχιστον όπως ακούγαμε χθες και έχουν ακουστεί σημεία και τέρατα. Και ήθελα να ρωτήσω πραγματικά, δηλαδή, έχετε οπλοστάσιο με 5.000 όπλα? Τα όπλα, για να αγοράσει 5.000 όπλα, θα χρειαζόταν πάρα πολλά εκατομμύρια, τα οποία και να θέλαμε να τα έχουμε, δεν τα διαθέτουμε. Το οπλοστάσιο που είδα εγώ στις τηλεοράσεις ήταν κάποιες ελληνικές σημαίες. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο, να θεωρείται όπλο και ελληνική σημαία. Και κάποια όπλα που έλεγε πολεμικά τη ΦΕΚΙ, έγραψε στην ανακοίνωση. Πλαστικών σφαιριδίων. Είναι αυτά που έχουν τα παιδάκια στο σπίτι και παίζουν πόλεμο, ξέρετε. Τα λεγόμενα airsoft, paintball κτλ. Αναζητάμε η αντιτρομοκρατική να βρει τα όπλα. Για σταθμή, πού είναι? Πού είναι τα 5.000 όπλα? Ξέρετε, δεν κρύβονται εύκολα. 5.000 όπλα, μιλάμε, θα έπρεπε να έχουμε αποθήκες του στρατού για να τα κρύψουμε. Αυτά γίνονται μόνο και μόνο για τη δημιουργία εντυπώσεων. Για να τρομοκρατηθεί ο κόσμος. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα, γι' αυτό το λόγο και είμαστε ελεύθεροι. Επειδή δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Να γυρίσουμε λίγο πίσω κατά τις μέρες που ήσταν προφυλακισμένος, κύριε Καζιδιάρη. Ευτυχώς δεν ήμουν προφυλακισμένος. Κρατούμενος στην τρομοκρατική. Κρατούμενος. Νομικές ορολογίες, τις οποίες δεν τις γνωρίζω καλά και συγχωρέσαμε. Ήσταν κρατούμενος λοιπόν. Σας παρουσιάσανε, ήρθατε σε αντιπαράθεση μάλλον με τους δύο μάρτυρες, ψευδομάρτυρες, όπως τους αποκαλείτε εσείς ή όχι? Δεν ήρθαμε απλά σε αντιπαράθεση. Εγώ αποκάλυψα τι συμβαίνει με την περίπτωση αυτών των ψευδομαρτύρων και θα ήθελα τώρα και από αυτό το βήμα που μου δίδεται να αποκαλύψω στους Έλληνες πολίτες τι συμβαίνει. Είχε εμφανιστεί κάποιος με πλάτη στον τηλεοπτικό σταθμό Α και είχε πει ένα σωρό ψέματα για τάγματα εφόδου, για επιθέσεις, σημεία και τέρατα κυριολεκτικά. Ότι η Χρυσή Αυγή έδινε εντολές για επιθέσεις αλλοδαπούς, ότι έπαιζαν ποδόσφαιρο με κεφάλια Πακιστανών, πράγματα που τα ακούει ο κόσμος και γελάει. Είχαμε απευθείας καταγγελίες από ανθρώπους που καλούσαν στο τηλεφωνικό μας κέντρο και μας έλεγαν ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι αυτός. Και μάλιστα μας είπαν το όνομά του και μας είπαν και διάφορα στοιχεία για το χαρακτήρα του και για την ηθική του, τα οποία δεν θέλω να αποκαλύψω τώρα, θα αποκαλυφθούν εν συνεχεία, εν καιρό. Μόλις πήρα λοιπόν το όνομα, άρχισα να αναζητώ αν πράγματι έχει περάσει αυτό το πρόσωπο από κάποια τοπική μας οργάνωση και αποκαλύπτεται ότι πράγματι έχει εμφανιστεί σε μια τοπική μας οργάνωση αυτό το πρόσωπο. Πέρασε 2 ή 3 φορές και τον απέπεμψαν εκεί οι αρμόδιοι, διότι και για λόγους αμφιβόλου ηθικής, αλλά κυρίως γιατί έλεγε δώσε μου 10 ευρώ, δώσε μου 20 ευρώ, ζητούσε χρήματα από τους πάντες. Είδα εν συνεχεία την κατάθεση του μάρτυρα, του λεγόμενου Α1-Α2, του ανωνύμου μάρτυρα, αυτού που λένε ότι δεν πρόκειται ποτέ να αποκαλυφθεί ταυτότητά του, και είδα ότι έλεγε ακριβώς τα ίδια πράγματα με αυτά που έλεγε στον Α ο συγκεκριμένος άνθρωπος με πλάτη. Και για να μιλήσω με ονόματα, γιατί πρέπει να λέμε όλη την αλήθεια στο λαό, μιλάμε για συνέντευξη δημοσιογράφου κυρία Κουβελιώτη από κάποιον κύριο Γεωργακόπουλο. Αυτή είναι η επωνυμία του ανωνύμου μάρτυρος, Γεωργακόπουλος. Αυτοί θα εμφανιστούν κάποια στιγμή? Αυτούς τους εμφάνισε ήδη ο κύριος Βουρλιώτης, έκανε προφανώς παράληψή του. Υπάρχει μέσα στη δικογραφία ένα έγγραφο όπου έχει σημειώσει με στυλό όλους τους μάρτυρες της υπόθεσης. Και σε ένα σημείο αναφέρει την κυρία Κουβελιώτη, τη δημοσιογράφο του Α, που προφανώς μεσολάβησε για τον μάρτυρα αυτό. Και από κάτω αναφέρει το όνομα Γεωργακόπουλος, το τηλέφωνό του, τη διεύθυνσή του και το τηλέφωνο της συζύγου του. Επομένως, έτσι αποδεικνύεται πως ο συγκεκριμένος ψευδομάρτυρας είναι αυτός που έχει καταθέσει τον Άριο Πάγο. Που αν βλέπατε τηλεόραση τότε είναι που λέγανε όλοι το βαθύ λαρίγκι της Χρυσής Αυγής και άνοιξαν στόματα κτλ. Αποκαλύφθηκε το βαθύ λαρίγκι, τουλάχιστον ξέρετε το όνομά του. Δεν είναι ότι αποκαλύφθηκε μόνο. Αποκαλύφθηκε ότι ο συγκεκριμένος είναι ψεύτης. Λέει ψέματα. Τα μόνα στοιχεία που έχει προσκομίσει για να καταλάβετε τη βαρύτητα της καταθέσεώς του είναι ότι στη συγκεκριμένη τοπική οργάνωση λέει ήταν κάποιος Μάκης και κάποιος Περικλής. Δεν ήξερε ούτε καν ονόματα. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι ο κύριος Γεωργακόπουλος, μιας και είπατε το όνομά του, που θεωρείται ότι είναι ένας από τους δύο ψευδομάρτυρες κατά εσάς? Όχι, απεδείχθη διότι έχει γράψει το όνομά του ο κύριος Βουρλιώτης. Αυτός είναι. Αυτός είναι, βεβαίως. Γιατί το έκανα? Γιατί πήρε χρήματα. Έχω πάρα πολλά στοιχεία γύρω από αυτή την υπόθεση. Ξέρω και πόσα χρήματα πήρε και τι άλλες διευκολύνσεις είχε. Θα είναι καλό να κληθεί η κυρία Κουβελιώτη από τον ανακριτή και να ερωτηθεί από ποια στιγμή και μετά τη ζήτησε χρήματα, που του έλεγε ότι δεν έχω χρήματα να σου δώσω. Αυτά είναι πράγματα που εγώ τα γνωρίζω. Δηλαδή, τα έχει πει ήδη άλλωστε. Από τον τηλεοπτικό σταθμό πήρε χρήματα. Θα μου επιτρέψετε να μην δώσω άλλα στοιχεία τώρα. Όλα αυτά θα αποκαλυφθούν πολύ σύντομα και θα καταπέσει τελείως η σκευωρία.
Κύριε Κασιγιάρη, θα πρέπει σε αυτό το σημείο να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Βεβαίως. Κυρίες και κύριοι, θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά με την αποκλειστική συνέντευξη που παρακολουθείτε με τον κύριο Ηλία Κασιδιάρη, τον εκπρόσωπο τύπου της Χρυσής Αυγής και φυσικά βουλευτή. Διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε και πάλι στο δεύτερο μέρος της απόψινής μας έκτακτης εκπομπής, σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Και για όσους δεν παρακολουθήσατε το πρώτο μέρος της απόψινής μας εκπομπής, έχουμε σήμερα προσκεκλημένο στο στούντιο για μια αποκλειστική συνέντευξη τον κύριο Ηλία Κασιδιάρη. Κύριε Κασιδιάρη, και πάλι καλησπέρα σας και πάλι καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Ξέρετε, η συνέντευξή σας αυτή με τα όσα είπατε στο πρώτο μέρος και στα όσα θα ακολουθήσουν είναι δεδομένο πως αύριο θα αναμεταδοθεί από όλο τον κόσμο των media. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε μέχρι τώρα. Αποκαλύψατε και το όνομα του ενός εκ των δύο μαρτύρων, ο κύριος Γεωργακόπουλος, είπατε. Κάτοικος Αττικής. Αυτά αναφέρονται ότι τα έχει γράψει όλα ο κύριος Βουρλιώτης. Α, λοιπόν, ήταν λάθος ο κύριος Βουρλιώτης που τα έχει γραμμένα επάνω. Και νομίζω από εκεί ξέφυγα τώρα. Έχει κάνει πολλά λάθη ο κύριος Βουρλιώτης. Επαναλαμβάνω την περίπτωση του δίθεν καταστατικού που προσκομίστηκε, που εμείς εν συνεχεία καταθέσαμε το πρωτότυπο, το οποίο έφερε την υπογραφή της κυρίας Κουτζαμάνη. Τι θα κάνετε για το ότι μία δικαστής, η κυρία Κουτζαμάνη, κατέθεσε λάθος καταστατικό? Θα κινηθείτε εναντίον της? Να κινηθούμε εναντίον της είναι η εισαγγελία του Άριου Πάγου. Θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτική και να μην έχει διαπράξει ένα τέτοιο έγκλημα. Εγώ το δημοσιοποιώ και από εκεί πέρα όλους μας κρίνει ο ελληνικός λαός αν κάνουμε καλά τη δουλειά μας ή όχι. Δηλαδή εσείς λέτε ότι υπήρχανε, ότι προσκομίστηκε ένα καταστατικό το οποίο δεν υπήρχε, μια και είχε προσκομίσει ένα συνάδελφος στην ελευθεροτυπία ο κύριος Ψαράς. Νομίζω ήταν στο βήμα τώρα τελευταίο ο κύριος Ψαράς. Που είναι το καταστατικό το τελευταίο, το πραγματικό το προσκομίσατε εσείς και έχει αγνοηθεί από την δικαιοσύνη. Εγώ είχα καταγγείλει μέσα στο κοινοβούλιο ένα γεγονός και κρίθηκα ακόμα και από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Είπα ότι ο κύριος Αθανασίου, ο οποίος διόρισε την κυρία Κουζαμάνη, εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τυχαίνει να είναι από διπλανά χωριά στη Λέσβο. Είχα αναφέρει αυτό το γεγονός και το είχα συνδυάσει με την περίπτωση του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος ως υπουργός πολιτισμού διόριζε αξιοκρατικά μόνο μεσίνιους στο Μουσείο της Ακροπόλεως. Εγώ απλά είπα το γεγονός χωρίς να σχολιάσω. Θα προσθέσω κάτι ακόμα. Και ο κύριος Βουρλιώτης, ο οποίος από 10-20 εισαγγελείς που υπήρχαν ανέλαβε το φάκελο, είναι και αυτός από τη Λέσβο. Δεν μπορείτε να γνωρίζετε όμως ποια ήταν η άποψη του κ. Βουρλιώτη. Η άποψη του κ. Βουρλιώτη είναι ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση και στοιχειοθετεί την άποψή του αυτή σε ένα πλαστό καταστατικό και σε δύο ψευδομάρτυρες. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρή δουλειά και έγκυρη έκανε ο κ. Βουρλιώτης. Θα έρθω πάλι, κ. Κασιδιάρη, στο απλό ερώτημα. Όλος ο κόσμος ξαφνικά είναι εναντίον σας. Δηλαδή, όποια εφημερίδα και να πάρεις, βλέπεις Χρυσή Αυγή, εγκληματική οργάνωση, σκότωσαν, κάναν, ράναν, όποιο μέσο και να ανοίξεις, πρώτο θέμα είναι η Χρυσή Αυγή. Εσάς δεν σας προβληματίζει ιδιαίτερα, γιατί τόσο πολλά θέματα βγαίνουν καθημερινά? Δηλαδή, όλα τα θέματα που βγαίνουν για τον συνεργάτη σας είναι όλα ψέματα? Κάνατε ένα μεγάλο λάθος. Όλος ο κόσμος είναι υπέρ μας. Αυτό βλέπω εγώ όταν κυκλοφορώ σε οποιαδήποτε περιοχή των Αθηνών και να κυκλοφορήσω, δέχομαι μόνο μηνύματα συμπαράστασης. Εννοώ για τα μέσα. Αυτοί που είναι εναντίον μας είναι οι υπάλληλοι των εργολάβων. Ανέφερα προηγουμένως το όνομα του κυρίου Μπόμπολα. Οι ναυαρχίδες του κυρίου Μπόμπολα, Μέγκα, Έθνος, Βήμα, είναι που ξεκίνησαν αυτόν τον πόλεμο κατά της Χρυσής Αυγής. Δεν είναι τυχαίο ότι η απόφαση για την προφυλάξη του κυρίου Μιχαλολιάκου ελήφθη ξημερώματα. Καμία εφημερίδα πλην του Βήματος και του Έθνους δεν είχαν στο πρωτοσέλιδό τους αυτή την είδηση. Πότε πρόλαβαν και την τύπωσαν, ερωτώ. Όλος ο κόσμος, αγαπητέ μου, είναι υπέρ μας. Εγώ αυτό βλέπω δηλαδή, καθημερινά. Δηλαδή, πιστεύετε εσείς ότι μόνοι που είναι εναντίον οι δύο εφημερίδες είχαν την είδηση της προφυλάκησης του Γενικού Γραμματέα? Επαναλαμβάνω το γεγονός. Δεν το κρίνω. Εγώ λέω το γεγονός. Οι δύο μόνες εφημερίδες που είχαν την είδηση, η οποία είδηση προέκυψε ξημερώματα, ξαναλέω. Θυμάστε πολύ καλά, μετά τις 3 το πρωί. Ακριβώς, 4 η ώρα. Βήμα και Έθνος είχαν το πρωτοσέλιδο αυτό τυπωμένο. Ενδεχομένως να είχαν δύο πρωτοσέλιδα τυπωμένα και να κυκλοφορήσαν αυτό. Ωραία, και να επανέλθω πάλι και να ρωτήσω. Για τον Παύλο Φίσα είπατε, θυμάμαι και από τη Βουλή, που ζητήσατε να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, πλην όμως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το δέχτηκε και απέσυρε την πρότασή. Εκεί φάνηκε ξεκάθαρα ότι οι άνθρωποι αυτοί κυριολεκτικά προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν πολιτικά ένα θλιβερό γεγονός, μια εγκληματική ενέργεια. Είχε βγει ο κ. Παπαδημούλης και είχε πει να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή για τον συμπολίτη μας. Πήρα εγώ το λόγο, είπα ότι βεβαίως συμφωνούμε απολύτως ότι πρέπει να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή. Και μόλις είπα αυτή τη λέξη, σηκώθηκαμε όλοι όρθιοι
για να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή και μάλιστα σε στάση προσοχής, γιατί έτσι προβλέπετε. Γιατί πολλοί μας λένε ότι επειδή στη Χρυσή Αυγή σε ανάλογες περιπτώσεις στεκόμαστε προσοχή, είμαστε παραστρατιωτική οργάνωση. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ακόμα και μέσα στη Βουλή, όταν πρέπει να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, όλοι και οι βουλευτές είναι υποχρεωμένοι να σταθούν προσοχή. Σηκώθηκαν λοιπόν όλοι οι βουλευτές της αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ και ορίονταν, ενώ είχε ξεκινήσει να τηρείται ενός λεπτού σιγή. Και πήραν το λόγο και είπαν ότι εμείς δεν το θέλουμε. Φάνηκε λοιπόν ότι τα κάνουν όλα για τις ψήφους. Όπως για τις ψήφους έχει στήσει η Νέα Δημοκρατία όλο αυτό το πανηγύρι στα κανάλια. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, δεν γίνεται επειδή τους παίρνουμε ψήφους να μας βάλουν στη φυλακή. Πάμε τώρα, κύριε Κασιδιάρη, να επανέλθουμε λίγο στα προηγούμενα και να πάμε στον Ρουπακιά, τον άνθρωπο που χαρακτηρίζεται από όλους ως ενεργό μέλος της οργάνωσής σας στη Νίκαια. Είπατε ότι δεν τον γνωρίζατε. Ακριβώς. Και ότι δεν είναι μέλος. Ούτε είχατε επικοινωνία μαζί του, ουδέποτε. Τον άνθρωπο αυτό τον είδα πρώτη φορά στα δελτία ειδήσεων. Ουδέμια σχέση είχα μαζί του, δεν τον γνώριζα, δεν ήταν μέλος, συμμετείχε σε κάποιες εκδηλώσεις, αλλά αν ανοίξει το πλάνο, γιατί τον δείχνουν μονίμως στο κεντράριο τα κανάλια, αν ανοίξει το πλάνο είναι και χιλιάδες άλλοι. Και εγώ δεν μπορώ ως νόμιμος πολιτικός φορέας να αστυνομεύω τις πράξεις όποιου έρχεται στις συγκεντρώσεις μου, έρχεται καμιά φορά στα γραφεία μου, συμμετέχει σε διανομές τροφίμων κτλ. Είναι αδύνατο να κάνω κάτι τέτοιο και δεν προβλέπεται και κάτι αυτό τέτοιο. Που λέει ότι η σύζυγός του δεν μπόρεσε να κρύψει κάποια στοιχεία τα οποία είναι επιβαρυντικά για εσάς. Αυτά να τα αναζητήσει όλα η δικαιοσύνη. Εγώ από ό,τι ξέρω δεν υπάρχει κανένα στοιχείο επιβαρυντικό για εμάς. Γι' αυτό το λόγο και δεν είμαστε τώρα προφυλακισμένοι, αλλά είμαστε εδώ και μιλάμε σε αυτό το στούντιο. Και να ρωτήσω και κάτι ακόμη για τον κύριο Παπά και να προχωρήσουμε μετά στο Δήμο Αθηναίων. Ο κύριος Παπάς λοιπόν εμφανίζεται χθες Σάββατο, σήμερα Κυριακή, σε όλα τα μέσα, με φωτογραφιζόμενος και χαιρετώντας ναζιστικά, με τις φωτογραφίες του Χίτλερ και μάλιστα από κάτω υπάρχει και γραμμένο και το Χρυσή Αυγή και ο Χίτλερ από πάνω, αν θυμάμαι καλά τη φωτογραφία. Εγώ πρώτη φορά είδα στις εφημερίδες τις εν λόγω φωτογραφίες, δεν τις γνωρίζω, δεν τις αποδέχομαι σε καμία περίπτωση. Από ό,τι έμαθα είναι 30 ετών φωτογραφίες. 1983 γράφω. 1900, μιλάμε για 30, εγώ ήμουν 3 ετών τότε, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις, όπως ξέρετε, όπου είχαν γίνει φωτομοντάζ. Θυμάστε την περίπτωση του Μητσοτάκη που πουλούσε ο Κουρίς με την αυριανή εκατομμύρια φύλλα, που τον είχε με στολή τον SS και τελικά δεν υπήρχε αυτή η φωτογραφία στην πραγματικότητα. Να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, έτσι. Γιατί και εγώ τις απόκριες μπορεί να είχα αντιθεί καουμπόις. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Ούτε βέβαια θα πάω στη φυλακή επειδή μπορεί τις απόκριες να είχα αντιθεί καουμπόις. Και υπενθυμίζω ανάλογες φωτογραφίες υπάρχουν του κυρίου Βορύδη με τσεκούρι στο χέρι. Αυτό είναι ποινικό αδίκημα. Το να φοράει τη στολή αυτή που φορούσε ο κύριος Παπάς δεν είναι ποινικό αδίκημα. Το τσεκούρι όμως και η οπλοφορία είναι ποινικό αδίκημα. Εδώ έχει κινηθεί καμιά διαδικασία. Ξέρετε όμως ότι στην Ευρώπη, σε πολλές χώρες, η μία και μόνο υπέρ του Χίτλερ και φωτογραφίες διώκονται ποινικά. Από ό,τι γνωρίζω, στην Ευρώπη ισχύει κάτι τέτοιο. Στην Ελλάδα όμως δεν μπορείς να πας φυλάκη με βάση κάποιες τέτοιες φωτογραφίες. Και για τον κύριο Παπά, από ό,τι γνωρίζω, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Κανένα απολύτως στοιχείο. Λένε μάλιστα ότι θα αποφυλακιστεί ο κύριος Παπάς. Το θεωρώ δεδομένο. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Σας, ο κύριος Μιχαλογιάκος. Το ίδιο ακριβώς. Έχω αυτή τη βεβαιότητα. Για τον κύριο Λαγό, τι πιστεύετε. Θεωρώ πως ακριβώς το ίδιο ισχύει για τον κύριο Λαγό. Ακριβώς το ίδιο ισχύει για τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής, θα αποφυλακιστούν διότι δεν υπάρχουν εις βάρος στοιχεία. Θέλω να πω κάτι να το ακούσει ο ελληνικός λαός. Για τον κύριο Μιχαλολιάκο, επειδή κάθισα και τα μελέτησα μετά προσοχής μέσα σε όλη αυτή τη λέλαπα και την πολεμική που δεχόμαστε, λέει το σκεπτικό ότι υπήρχαν τηλεφωνήματά του. Και λέω πώς είναι δυνατόν να έχει κάνει. Ο κύριος Μιχαλολιάκος τηλέφωνα σε κατώτερα στελέχη ή σε μέλη. Είναι αδύνατο να έχει κάνει. Και τελικά τι χρεώνει ο ανακριτής. Χρεώνει κάποιες κλήσεις από το τηλεφωνικό κέντρο του κόμματος, επειδή όπως ξέρετε τα κεντρικά κτίρια των κομμάτων καθώς και τα τηλεφωνικά τους κέντρα γράφονται στο όνομα του Προέδρου του κόμματος. Είναι δηλαδή σαν να λέμε ότι αν καλέσετε εσείς τώρα στη Συγκρού ότι de facto μιλήσατε με τον κύριο Σαμαρά, ότι αν καλέσει κάποιος από τη Χαριλάου Τρικούπη de facto έχει καλέσει ο κύριος. Αυτό νομίζω το έχει καταλάβει ο κάθε Έλληνας. Γι' αυτό το λόγο και δεν πέφτουν τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής, αντιθέτως ανεβαίνουν. Θα δούμε τα κάλπνα. Πάμε λίγο τώρα σε κάτι άλλο. Σας κατηγορούν ότι στρατολογείτε κυρίως ανθρώπους που έχουν μεγάλα οικονομικά προβλήματα, που είναι άνεργοι, παιδιά φτωχών οικογενειών. Και μάλιστα διάβαζα χθες πάλι στον τύπο ότι στην αρχή που τους προσφέρετε δωρεάν τα ρούχα, του λέτε ότι αν σε πειράξει κάποιος αλλοδαπός, εμείς είμαστε εδώ να σε βοηθήσουμε, και στη συνέχεια αρχίζετε σιγά σιγά και του ζητάτε κάποια χρήματα. Τελικά στρατολογείτε παιδιά τα σχολεία, στρατολογείτε κόσμο απ' έξω, έχετε κάποιον στρατό, γιατί πολλοί λένε βλέποντας ένα βίντεο.
Ταγμένη σε λόγος με στρατιωτικές στολές, τουλάχιστον παντελόνια κάτω και μαύρη μπλούζα, πιστεύω ότι έχετε κάνει στην κυριολεξία ένα στρατό, εξού ότι έχετε και 5.000 όπλα. Αν είχατε λίγη παρατηρητικότητα, θα βλέπατε πως σε αυτό το βίντεο που είναι από την τελετή μνήμη στο Μελιγαλά, όπου ήταν δική μου πρωτοβουλία, να μην πάμε εκεί όπως πηγαίνουμε περίπατο, γιατί εκεί υπάρχουν κάποιες χιλιάδες νεκρών και όταν πηγαίνεις για να αποδώσεις κάπου τιμές, δεν μπορείς να πηγαίνεις, λες και πας σε καφετέρια. Εγώ επιδίωξα να πάμε εκεί με παράταξη, αλλά αν προσέξετε το βίντεο, θα δείτε ότι η παράταξη αυτή δεν μπορεί να βρει το βήμα της. Γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει ούτε στρατιωτική εκπαίδευση, ούτε στρατός. Τώρα, αν σε κάποιες εκδηλώσεις με 5.000 συμμετέχοντες, ή με 10 ή με 50, όπως ήταν η συγκέντρωση των Ιωσήν Παντελών ή παραλλαγής, εγώ δεν μπορώ να τους πω μην το κάνετε γιατί απαγορεύεται. Εγώ αισθητικά δεν συμφωνώ. Στο Μελιγαλά πόσοι άνθρωποι της Χρυσής Αυγής ήταν, πόσοι οπαδοί? Εκεί ήταν συγκεντρωμένοι γύρω στους 5.000 ανθρώπους. Οπαδοί, φίλοι, ψηφοφόροι κτλ. Και οι 5.000 ή και οι 4.000. Το ακριβώς αντίθετο. Μια πολύ μικρή μειοψηφία φορούσε το συγκεκριμένο είδος ένδυσης. Το οποίο σας λέω και πάλι, εγώ αισθητικά δεν συμφωνώ. Δεν μου αρέσει. Το μαύρο μπλουζάκι που λέτε, πράγματι αυτό φορέθηκε από πολλούς βουλευτές μας και εγώ στις ομιλίες μου προτιμούσα από το να εμφανίζομαι με κουστούμι και γραβάτα να φορώ ένα μαύρο μπλουζάκι. Να είμαι πιο απλός, γιατί έτσι απλώς είμαι και στην καθημερινή μου ζωή. Το είδε πολλοί κόσμος αυτό στην τηλεόραση και λειτουργήσε ο μιμητισμός μετά. Από ένα σημείο και μετά, δηλαδή, το μαύρο μπλουζάκι που λέμε της Χρυσής Αυγής έγινε μόδα. Κάτι τέτοιο δεν είναι παράνομο. Ούτε μας με το ονομάζει απευθείας σε παραστατιωτική οργάνωση. Η δικαιοσύνη καθ' όλη τη διάρκεια αυτή που ζήσαμε της. Των ανακρίσεων που γίνανε, είδαμε ότι επέδειξε πράγματι έναν ιδιαίτερα ζήλο, θα έλεγα. Δηλαδή, με συνοπτικές διαδικασίες εξεταστήκαν 32 φάκελοι. Μάλιστα, κάποιοι είπαν ότι δεν πήγαν 32 φάκελοι, αλλά πήγε μία λίστα με τα ονόματα των 32 δικογραφιών. Πιστεύετε λοιπόν ότι η ελληνική δικαιοσύνη θα ενεργήσει με τον ίδιο ζήλο και για την καταγγελία που κάνετε στον Άριο Πάγο για το Πασόκ? Δεν θα το πράξει. Διότι αν ενεργήσει όχι με τον ίδιο ζήλο, με το 1% του ζήλου που επέδειξε τώρα για τη Χρυσή Αυγή, θα πάνε στη φυλακή πολύ μεγάλη. Εμπλέκεται ο κύριος Βενιζέλος. Ο κύριος Βενιζέλος, μιλάμε για 140 χαμένα εκατομμύρια. Και ήταν υψηλόπαθρο στέλεχος του Πασόκ. Γιατί σας πολεμάει τόσο πολύ? Είναι ο κύριος Βενιζέλος, θεωρεί όντως αυτό που μάλλον πιστεύει, πρεπιστεύεται πραγματικά, ότι έχει ασπαστεί ότι είστε εγκληματική οργάνωση? Γιατί το να πούμε εδώ και μήνες που λέει η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση. Βγαίνει προχθές και λέει δικαιώθηκα και τώρα περιμένει. Ο κύριος Βενιζέλος είναι ο εμπνευστής του νομικού εκτρώματος του περίφημου νόμου περί ευθύνης υπουργών, που η Χρυσή Αυγή έχει δεσμευτεί ότι θα καταργήσει. Είναι αυτός στην ουσία που σκέφτηκε τον νομικό τρόπο ώστε να υπάρχει ατιμωρησία για τα δεκάδες κακουργήματα που έχουν διαπράξει οι υπουργοί τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Να μην έρθει η Χρυσή Αυγή στα πράγματα, γιατί τότε θα επέλθει επιτέλους πολιτική κάθαρση και όλοι αυτοί οι φάκελοι που παραμένουν καλά κλειδωμένοι. Αυτό που ανέφερα, η περίπτωση του Πασόκ, είναι η κορυφή του Παγόβουνου. Η λίστα Λαγκάρντ είναι η κορυφή του Παγόβουνου. Η βάση είναι αλλού. Λίστα Λαγκάρντ, ο κύριος Μπόμπολας με 2 δις ευρώ. Δεν είναι του Μπόμπολα όλα. Είναι στο μεγάλο λογαριασμό με τα 500. Με τα 500. Το εμφανίζεται ο κύριος Μιονίος διαχειριστής. Μάλιστα. Και ο κύριος Βενιζέλος, κατ' εσάς, κατηγορείται εκτός από τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Υπήρξε υπουργός Εθνικής Αμήνης και ξέρετε ότι υπάρχουν και εκεί δεκάδες ανοιχτοί φάκελοι όσον αφορά τα εξοπλιστικά, όπου οι εκάστοτε υπουργοί αθωώνονται λόγω του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Και ο Τσοχατζόπουλος δεν πήγε για αυτό το αδίκημα. Με το πόθεν έσωσε και τα λοιπά πήγε ο Τσοχατζόπουλος. Και εκεί πηγαίνει μόνο για το μαύρο χρήμα εν συνεχεία. Καλύπτεται ως υπουργός για τα αδικήματα, τα κακουργήματα που διέπραξε. Εάν ερχόταν η Χρυσή Αυγή στα πράγματα, τότε σίγουρα πάρα πολλοί από αυτούς που έχουν κατακλέψει τα δημόσια ταμεία θα πήγαιναν στη φυλακή. Και οι εγχώριοι δυνάστες της χώρας αυτό προσπαθούν να προλάβουν. Γι' αυτό έχουν στήσει όλο αυτό το επικοινωνιακό σώμα. Πώς χαρακτηρίζεται τον κύριο Βενιζέλο? Ως αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και πρόεδρο του Πασόκ, φυσικά. Δεν μπορώ να δεχτώ πως είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ένας άνθρωπος που, εάν γίνονταν σήμερα εκλογές, θα λάμβανε το κόμμα του κάτω από 3%. Αυτή είναι μια αλχημία του κυρίου Σαμαρά που χρησιμοποιεί το Πασόκ σαν δεκανίκη του για την εξουσία, την μνημονιακή εξουσία, την ξενόδουλη εξουσία και βέβαια, εάν γίνονταν τώρα εκλογές, το πολιτικό σκηνικό θα άλλαζε ριζικά. Κύριε Κασιδιάρη, όμως, ας μην ξεχνάμε ότι το Σύνταγμα δίνει
τη στιγμή της εκλογής σε αυτούς που εκλέγονται να υπάρχουν για 4 χρόνια. Το αναγνωρίζω αυτό. Το Πασόκ είχε πάρει ένα ποσοστό 12-13% πόσο ήταν, έχει τους βουλευτές, αλλά κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει. Τότε πήρε τόσο. Εγώ τώρα μπορεί μία... να πάρει και 2% και 10%, δεν το γνωρίζουμε. Εγώ έκανα μια πολιτική κριτική. Μάλιστα. Ότι αυτή τη στιγμή ο κ. Βενιζέλος εκπροσωπεί ένα πάρα πολύ ελάχιστο τμήμα του ελληνικού λαού. Αυτό είπα. Είναι γνωστό σε όλους ότι η επιθυμία σας είναι να κατέβετε υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων. Ο αρχηγός σας έχει δώσει το χρήσμα από ό,τι έχουμε δει. Από εκεί και πέρα ακούσαμε τον κύριο Καμίνη να πανηγυρίζει μετά τα όσα γίνανε και να λένε Δήμο. Τελικά εσείς θα είστε υποψήφιος στον Δήμο Αθηναίων και πιστεύετε ότι ο κύριος Καμίνης θα μπορέσει να σας απειλήσει? Ασφαλώς και θα είμαι υποψήφιος Δήμαρχος Αθηναίων. Αυτό το έχουμε ανακοινώσει εδώ και αρκετό καιρό. Αυτός ήταν και ένας από τους λόγους των τωρινών διώξεων. Ότι βλέπουν ότι χάνουν την πρωτεύουσα της χώρας. Ότι σε λίγους μήνες από σήμερα η Χρυσή Αυγή θα διοικεί την πρωτεύουσα της χώρας. Ο κύριος Καμίνης μίλησε αληθινά. Είπε ανοιχτά ότι στην ουσία οι λόγοι των διώξεων είναι για να πέσουν τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής. Αυτό που έχει καταλάβει ο κάθε Έλληνας. Κάθε Έλληνας όμως επίσης έχει καταλάβει ότι αυτή είναι μια τεράστια αδικία και γι' αυτό τον λόγο και μας υποστηρίζει. Και μπορεί να μένουν πολλοί μήνες, αρκετοί μήνες μέχρι τις δημοτικές εκλογές, αλλά αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι μέχρι τότε η αλήθεια θα έχει λάμψει και η πολιτική δύναμη της Χρυσής Αυγής θα έχει πολλαπλασιαστεί. Κύριε Κασιδιάρη, είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα. Άρα μέχρι τότε εσείς θα έχετε πάνω σας την κατηγορία ότι θα καθίσετε στο δικαστήριο για να προσπαθήσετε να αποδείξετε την αθεότητά σας για όλα αυτά που σας κατηγορούν. Αναμένουμε την ημέρα της δίκης για να λάμψει η αλήθεια. Αλλά και μέχρι τότε όλα τα στοιχεία αυτά που θα προκύπτουν για την αθεότητα των δικών μας ανθρώπων θα κατατίθενται στις αρμόδιες αρχές, όπου ξέρετε υπάρχουν και συμβούλια για να κρίνουν τις αιτήσεις αποφυλακίσεων κτλ. Έρχονται και σας καταλογίζουν ευθύνες ότι πολλά στελέχη σας χρησιμοποιούν καρτοκινητά αλλοδαπών, ότι σε πολλούς αλλοδαπούς δίνετε την εμπορεύματα να πουλήσουν ή παίρνετε ποσοστά, ενώ ταυτόχρονα από την άλλη ότι κυνηγάτε πραγματικά τους αλλοδαπούς. Έχετε τέτοιες σχέσεις ή αυτά είναι μεμονωμένα περιστατικά? Θεωρώ πως δεν υπάρχει ούτε ένας Έλληνας να πιστεύει ότι εμείς κάνουμε δουλειές με αλλοδαπούς. Είναι γελίο αυτό. Ακόμα και αυτοί που μας μισούν, ακόμα και άνθρωποι άλλης ιδεολογικής όχθης, δεν πιστεύουν τέτοιες ανοησίες, τέτοιες βλακίες, τέτοια ψέματα τα οποία είναι καταφανέστατα. Η Χρυσή Αυγή λέει για το θέμα της λαθρομετανάστευσης και των παρανόμων αλλοδαπών ότι πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος. Δηλαδή, όποιος έχει εισέλθει στη χώρα παράνομα, πρέπει άμεσα να απελάβνεται, να επιστρέφει στη χώρα προέλευσής του. Τα πράγματα εδώ είναι πάρα πολύ απλά. Το λαθρομεταναστευτικό δεν λύνεται ούτε με τις επιθέσεις, τις ψευδείς επιθέσεις που μας καταλογίζουν, με τις οποίες δεν έχουμε καμία σχέση, ούτε με τίποτα. Έχει λύνεται με την εφαρμογή του νόμου. Αυτό διεκδικεί. Οικονομικοί μετανάστες. Πακιστανοί και τα λοιπά, οι οποίοι μιλάνε στα μέσα και λένε πως εμείς έχουμε φάει ξύλο από τη Χρυσή Αυγή, ότι εμείς έχουμε πάθει το ένα, έχουμε πάθει το άλλο. Τι απαντάτε σε αυτό? Θεωρείτε πως αν υπήρχε έστω και μισό στοιχείο ενοχής, μισό στοιχείο που να μας ενέπλεκε σε τέτοιες υποθέσεις θα ήμουν εδώ τώρα? Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Ο καθένας βεβαίως έχει το δικαίωμα να βγαίνει και να λέει όποια βλακεία θέλει. Αλλά δεν υπάρχει απολύτως τίποτα εις βάρος μας. Συνεχίζουμε κύριε Κασιδιάρη και θα ήθελα τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο έχει να κάνει με τις σκουριές της Χαλκιδικής. Ακούστηκε έντονα τις τελευταίες ημέρες, ειδικά πριν 2 ημέρες ήταν έντονο το παρασκήνιο και οι πληροφορίες ότι έχουν συλλήψεις από την αντιτρομοκρατική ανθρώπων που είχαν κάνει τις εγκληματικές ενέργειες στις σκουριές και μεταξύ αυτών λέγανε ότι θα συλλάβουν και 2 με 3 βουλευτές που ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Το γνωρίζετε, το έχετε ακούσει κι εσείς. Λέω, η μία σκέψη ήταν αυτή που ακούγαμε. Η δεύτερη σκέψη είναι ότι βγαίνει χθες ο κύριος Τσίπρας και λέει ότι παρακολουθούνται τα τηλέφωνα. Δεν νομίζω ότι είπε κάτι πρωτότυπο. Βγαίνει ο Δένδιας και το διαψεύδει. Και άκουγα τώρα τον εκπρόσωπό του να λέει ότι ο Τσίπρας δεν είπε κάτι τέτοιο, αλλά ο Δένδιας βιάζει και να βγει να το διαψεύσει. Για μένα είναι δεδομένο, το έχω πει, ότι τα τηλέφωνα όλων παρακολουθούνται. Και το τρίτο που θέλω να ρωτήσω είναι ότι πηγαίνει στη Βουλή να κατατεθεί νομοσχέδιο σύμφωνα με το οποίο θα απαγορευτούν οι κρατικές χορηγήσεις προς κόμματα, στελέχη των οποίων. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το ψηφίζει, γιατί φοβάται μήπως και κάποιος δικός του συλληφθεί και έρχεται, θέλει να επανέλθει η κυβέρνηση και να το κάνει μόνο για την Χρυσή Αυγή. Η ερώτηση λοιπόν, μιας και είχα μακρηγορήσει μέχρι τώρα, είναι η εξής. Πιστεύετε ότι οι σκουριές της Χαλκιδικής
για τις σκουριές της Χαλκιδικής. Δεν θα προχωρήσει η διερεύνηση όπως είχαν προγραμματίσει, θέλοντας η κυβέρνηση να αρχίσει με την αξιωματική αντιπολίτευση εναντίον της χρηματοδότησης που δικαιώσεται από το κράτος. Εγώ ζητώ να έρθουν στο φως όλα τα στοιχεία για οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια υπάρχει. Αυτό ζητάμε. Και όσον αφορά τη δική μας υπόθεση, ζητούμε να έρθουν στο φως τα πάντα. Γιατί όσο έρχονται στο φως τα στοιχεία τα εις βάρος μας, τόσο βεβαίως υπάρχουν. Συγκεκριμένα είναι δεδομένα εγκλήματα. Για τον κύριο Δραμαντόπουλο λέγαν πολλά. Όλα στο φως για όποιον εμπλέκεται. Αλλά υπήρχε κάποια κρυφή συμμαχία, κάποια συμφωνία κρυφή ότι μην προχωράς εκεί για να ψηφίσω για τη Χρυσή Αυγή. Πολλά μπορεί να συμβαίνουν. Έχουμε δει τα πάντα. Σίγουρα βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία όλα τα κόμματα του δίθεν συνταγματικού τόξου για να πλήξουν πολιτικά τη Χρυσή Αυγή. Αλλά ξαναλέω, όταν μιλάμε και λέμε τη φράση να έρθουν όλα στο φως. Μιλάμε και για τα οικονομικά σκάνδαλα, μιλάμε και για τις offshore εταιρείες συγκεκριμένων βουλευτών της συγκυβέρνησης και των δύο κομμάτων που συγκυβερνούν, τα οποία θάβονται. Γιατί θάβονται? Διότι είναι αυτή η ίδια μνημονιακή εξουσία που έχει βυθίσει στη χώρα στο χάος και πρέπει να σταθεί στα πόδια της. Και γι' αυτό το λόγο καλύπτει όλα αυτά τα πολιτικά. Για τα μία εις βάρος των Ελλήνων πολιτών και σήμερα καλύπτονται. Η Χρυσή Αυγή είχε βάλει στόχο να φέρει στο φως όλα αυτά τα σκάνδαλα, όλες αυτές τις βρώμικες ιστορίες και αυτό πληρώνει σήμερα. Πιστεύω ότι είναι τόσο δύσκολο για τη δικαιοσύνη να εντοπίσει τους ανθρώπους που πήγαν στις σκουριές. Θεωρώ πως γίνεται μία διερεύνηση και έχει εντοπίσει πράγματα. Αλλά όσον αφορά αυτό που είπε ο Τσίπρας και διέψευσε ο Δένδυας, εγώ θεωρώ δεδομένο πως όλα τα τηλέφωνα παρακολουθούνται, ιδίως τα δικά μας. Και εγώ θέλω να μιλάω με στοιχεία, να μην λέω θεωρίες και ιστορίες για άγριους. Όταν ξεκίνησε η δίθεν δικαστική έρευνα για τη Χρυσή Αυγή, λέγανε ότι υπάρχουν πάρα πολλές συνομιλίες εν ενεργεία βουλευτών. Είναι συνταγματικό να παρακολουθούν τα δεδομένα? Δεν είναι συνταγματικό. Είναι παράνομο και είναι κακούργημα. Το λέγανε όλα τα κανάλια ότι υπάρχουν καταγεγραμμένες συνομιλίες. Και φτάνουμε στο σημείο, μία μέρα πριν μπει η αντιτρομοκρατική για τις παρακολουθήσεις. Εκεί αποδεικνύεται ξεκάθαρα. Ο οποίος λένε ότι είναι εξάδελφος βουλευτής. Ο οποίος, εκεί όσο γνωρίζω, ενδεχομένως να είχε κάποια συγγένεια, αλλά σίγουρα δεν είχε καμία απολύτως σχέση με τον βουλευτή μας. Λοιπόν, παρακολουθούν τον παράνομα τα τηλέφωνά σας. Αυτό προκύπτει από την αλληλουχία των γεγονότων. Και μία μέρα πριν χάνει τη θέση του, τον εξαφανίζουν τον υπεύθυνο της έμπειας της παρακολουθής. Γιατί ξαναλέω, αν παρακολουθείτε τα τηλέφωνα, αυτό είναι κακούργημα. Πάει φυλακή δηλαδή. Θα ενεργήσουν οι νομικοί σας για τις παράνομες παρακολουθήσεις των τηλεφώνων? Θα ενεργήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε κάθε νόμιμο μέσο για να περιφρουρήσουμε τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματά μας. Τώρα πάντως τα τηλέφωνά μας παρακολουθούνται νόμιμα. Από τη στιγμή που βγήκε το πόρισμα του Αρείου Πάγου και λέει αναζητούμε εγκληματική οργάνωση. Και αύριο στο Ισραήλ γίνανε όλα αυτά που γίνανε για να συλληφθεί η Χρυσή Αυγή. Η ερώτηση που θέλω να σας θέσω είναι η εξής. Είστε αντισημιτικός και ποια είναι η θέση της παράταξής σας για το ολοκαύτωμα των Εβραίων από το Χίτλερ? Μια και σε διάφορα πάλι Facebook είχαν κυκλοφορήσει και φωτογραφίες κάποιων ανθρώπων που πρόσκυνται στη Χρυσή Αυγή με φωτογραφίες μπροστά από το Auschwitz κτλ. Λοιπόν, δεν είμαι αντισημιτικός όπως είπατε, είμαι αντισυστημικός. Η σωστή λέξη είναι αντισημίτης, σε καμία περίπτωση δεν είμαι αντισημίτης, είμαι αντισιωνιστής. Όσον αφορά όχι μόνο το ολοκαύτωμα των Εβραίων, αλλά όλα τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ασφαλώς και τα καταδικάζουμε. Αλλά θλίβομαι που μέσα στην Ελληνική Βουλή, αντί να μιλάμε από εκεί και πέρα, να έρθουμε στην ουσία της δίωξης. Από πού, ποια είναι τα ξένα κέντρα εξουσίας που επέβαλαν αυτή τη δίωξη? Δεν είναι μόνο το πολιτικό κατεστημένο που φοβάται τη Χρυσή Αυγή, επειδή θα ανασύρει τα σκάνδαλα και θα αποδείξει ποιοι παίρνανε μαύρο χρήμα. Είναι κυρίως το διεθνές σύστημα εξουσίας. Διότι, όπως ξέρετε πολύ καλά, η Ελλάδα βρίσκεται σε μια γεωπολιτική θέση κλειδί. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Σαμαράς οδεύει προς το Ισραήλ. Εκεί θα πάει και θα δώσει ένα δώρο. Θα πει ότι εγώ έχω βάλει στη φυλακή τον αρχηγό της Χρυσής Αυγής, του κόμματος που μιλάει για τα ελληνικά δίκαια σε ζητήματα γεωπολιτικής και σε ζητήματα ενέργειας. Θα σας αναφέρω ένα γεγονός, δύο γεγονότα μάλλον, για να καταλάβετε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Είχα γράψει ένα άρθρο, κυκλοφορούσε ημέρα Τρίτη, Τετάρτη με συγχωρείτε, ημέρα Τετάρτη με την εφημερίδα Χρυσή Αυγή, όπου έλεγα επί το Ισραήλ, ότι γεωπολιτικά δεν ωφελείται από μια τέτοια ταύτιση η Ελλάδα. Και το ανέλεγα, μιλούσα για τις διαρκείς, σταθερές ιστορικά σχέσεις Ισραήλ και Τουρκίας κτλ. Με πάρα πολύ σοβαρά επιχειρήματα.
Μία ημέρα μετά μου απαντά με άρθρο του ο κύριος Δαβίδ Χάρης, ο πρόεδρος της American Jewish Committee. Μιλάμε για τον επικεφαλής επί της ουσίας του εβραϊκού λόμπι στις ΗΠΑ. Έδωσε τόσο μεγάλη σημασία το εβραϊκό λόμπι σε ένα απλό άρθρο μου. Γιατί? Γιατί βλέπουν ότι η Χρυσή Αυγή είναι η ανερχόμενη πολιτική δύναμη και όταν έρθει στα πράγματα, σίγουρα αυτές οι συμφωνίες που κλείνονται σήμερα για τον τεράστιο ενεργειακό μας πλούτο, τον οποίο θέλουν να αφαιμάξουν και οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί, σίγουρα υπάρχει περίπτωση να πέσουν στο κενό και να... Εσείς είστε δηλαδή κατά της συνεργασίας της Ελλάδας με το Ισραήλ. Για πολύ συγκεκριμένο επίπεδο. Για πολύ Γιατί οι Ισραηλινοί έχουν αποδείξει ότι έχουν κότσια, κύριε Κασιδιάρη. Οι Ισραηλινοί δεν αστείευονται. Οι Ισραηλινοί, όσον αφορά την πατρίδα τους, διαχειρίζονται με άριστο τρόπο όλα τα ζητήματα. Είτε της εθνικής τους άμυνας, είτε και επηρεάζουν και τις ΗΠΑ. Τον εκάστοτε αρχηγό, τον εκάστοτε πρόεδρο των ΗΠΑ. Δηλαδή είναι κακό η Ελλάδα να συμμαχήσει με το Ισραήλ τη στιγμή που το Ισραήλ δεν τα πάει καλά με την Τουρκία. Αυτό εγώ δεν το αποδέχομαι. Είναι μια πρόσκαιρη αμφισβήτηση της διαχρονικής συμμαχίας Ισραήλ και Τουρκίας. Αν θέλετε να μιλήσουμε γεωπολιτικά και ιστορικά, μπορούμε εδώ να μιλάμε για ώρες. Η Ελλάδα, σύμφωνα με το δόγμα της Χρυσής Αυγής, πρέπει να συμμαχεί με αυτόν που προάγει. Δεν το Ισραήλ, αν θέλετε να το δούμε γεωπολιτικά, δεν διαθέτει στρατηγικό βάθος. Είναι μια λωρίδα γης στη Μέση Ανατολή. Αντιθέτως, η Ελλάδα διαθέτει τεράστιο στρατηγικό βάθος. Είναι ο χώρος του Αιγαίου Πελάγους και η θαλάσσια προέκτασή του που φτάνει μέχρι την ίσο Κύπρο. Στην ουσία, μέσω αυτής της συμμαχίας δίνουμε ζωτικό χώρο στο Ισραήλ και αφαιρούμε το δικό μας ζωτικό χώρο. Και ξέρετε, οι Εβραίοι στις συμφωνίες τις οικονομικές είναι πρώτοι. Δεν παίζονται. Όταν είχε πάει Noble Energy στο Ισραήλ, οι Αμερικανικοί, για να κάνουν τη συμφωνία για το κοίτασμα Λεβιάθαν, το πρώτο βράδυ παίρνανε τηλέφωνο στο State Department και λέγανε πού μπλέξαμε, τι είναι αυτοί με τους οποίους μπλέξαμε. Κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και σε όπου και οποιαδήποτε συμφωνία ελληνικής εταιρείας, του ελληνικού κράτους με τις Ισραηλινές εταιρείες και με τις Ισραηλινές εταιρείες. Με ποιον πρέπει να συμμαχίσουμε, κύριε Κασιδιάρη, με όποιον προσφέρει τα περισσότερα. Θα Τουρκία. Η Τουρκία θέλει να πάρει την υπόλοιπη μισή Κύπρο και τη Θράκη. Τι να προσφέρει η Τουρκία. Η Τουρκία είναι μόνιμος εχθρός της Ελλάδος. Δεν υπάρχει μια τέτοια περίπτωση. Θέλω να μιλάμε ρεαλιστικά. Δεν πρόκειται να κερδίσουμε κάτι από μια οποιαδήποτε συμμαχία με την Τουρκία. Κύριε Κασιδιάρη, είδαμε στις οθόνες μας τελευταίες ημέρες να σας κατηγορούν για τα λεγόμενα τάγματα εφόδου. Ακούσαμε κάποια δήλωση του αρχηγού σας που είχε γίνει στις Θερμοπύλες που ανέφερε την λέξη τάγματα εφόδου. Κατηγορούν και εσάς ως εκπαιδευτή αυτών. Τελικά η Χρυσή Αυγή έχει τάγματα εφόδου. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ τώρα που είδα ότι είμαι και πρώτος στα γκάλοπ για το Δήμο Αθηναίων, ένα βράδυ μου τη βάρεσε και άρχισα να εκπαιδεύω παραστρατιωτικές ομάδες. Αν υπάρχει ένας Έλληνας να πιστέψει αυτό το πράγμα, καλύτερα να μην καθόμαστε εδώ να μιλάμε. Δεν έχει αξία. Γι' αυτό το λόγο μας φοβάται το σύστημα. Αλλά δεν έχει να μας πιάσει από πουθενά. Στην κυριολεξία δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Υπάρχουν μόνο κάτι φωτογραφίες με τον κύριο Παπά, το πώς δινόταν τη δεκαετία του 80 και υπάρχει μία κλίση, λέει, από το τηλεφωνικό κέντρο του κόμματος. Και επειδή το τηλεφωνικό κέντρο του κόμματος είναι εκ των πραγμάτων γραμμένο στο όνομα Μιχαλολιάκος, τις έχει κάνει, λέει, τις κλίσεις ο κύριος Μιχαλολιάκος. Λοιπόν, εσείς αρνείστε ότι το κόμμα σας έχει τάγματα εφόδου. Το αρνούμε βεβαίως, όποιος έχει οποιοδήποτε στοιχείο να το προσκομίσει, αλλά δεν υπάρχει απολύτως κανένα στοιχείο και θα επαναλάβω ότι καταδικάζουμε κάθε πράξη βίας εις βάρος του οποιοδήποτε, διότι εμείς είμαστε τα πρώτα θύματα της πολιτικής και βίας. Και πώς να εκλάβουμε, κύριε Κασιδιάρη, απόσπασμα που ακούμε από τη δήλωση του αρχηγού σας στη Λαμία που αναφέρεται σε τάγματα εφόδου. Δεν μπορεί να είσαι τρίτο κόμμα αποδεδειγμένα. Σύμφωνα με μετρήσεις να ξεπερνάς το 20% και να διοργανώνεις τάγματα με μηχανάκια, όπως λέει μέσα η δικογραφία, με κάτι μηχανάκια τα οποία δεν τα ήξερα καν εγώ πώς τα λένε και τα διάβαζα, ή ομάδες, λέει, κεντάβρους που ήταν, δεν τα ήξερε καλά ο ψευδομάρτυρας, ήταν οι ομάδες της Νέας Δημοκρατίας στη δεκαετία του 80. Αυτά είναι για γέλια. Κύριε δεν είναι σοβαρά πράγματα. Θα πρέπει να κάνουμε άλλο ένα μικρό διάλειμμα και θα ήθελα να σας έχουμε για ένα ημίωρο ακόμη κοντά μας για να μας εξηγήσετε τις απορίες που έχουμε εμείς, τις απορίες που έχει ο κόσμος σχετικά με τα όσα ακούγονται για τη Χρυσή Αυγή. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε κοντά σας για το τρίτο μέρος της απόψινής εκπομπής. Μιας εκπομπής όπου έχουμε προσκεκλημένο τον κύριο Ηλία Κασιδιάρη, εκπρόσωπο τύπου της Χρυσής Αυγής και βουλευτή της. Κύριε Κασιδιάρη, συνεχίζουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη.
με τα όσα μας απαντάτε, τα ερωτήματα που πραγματικά θα ήθελε ο καθένας να ρωτήσει, και θα έρθω στο θέμα το οποίο έχουν γραφτεί πάρα πολλά. Λένε ότι βρήκανε στα γραφεία της Χρυσής Αυγής ή στο σπίτι του κ. Μιχαλολιάκου ένα σημείωμα στο οποίο ήταν γραμμένοι επάνω μερικοί από τους μεγάλους χορηγούς. Λένε εφοπλιστές, λένε εφοπλιστές που έχουν καράβια, κάποιοι από αυτούς μεταφέρουν και τα όπλα, μάλλον με τα καράβια τους, μάλλον κάποιοι εφοπλιστές μεταφέραν τα όπλα, λέγονται πάρα πολλά. Και ο κόσμος φυσικά λέει πώς είναι δυνατόν τη στιγμή που όλα τα κόμματα συρρυκνώνονται και δεν έχουν τοπικές οργανώσεις, η Χρυσή Αυγή να ανοίγει συνεχώς γραφεία. Πού βρίσκετε τα χρήματα? Ένα βασικό ερώτημα. Έχετε χορηγούς, έχετε αποθεματικά? Πού βρίσκετε όλα αυτά τα χρήματα και ανοίγετε συνεχώς γραφεία και τοπικές οργανώσεις? Κοιτάξτε, είναι λίγο δύσκολο να μας τα δίνει ο κύριος Μπόμπολας και ο κύριος Σόρος τα χρήματα, έτσι. Έχουμε χρήματα γιατί κάναμε μια βασική επιλογή όταν ξεκινήσαμε τον πολιτικό μας αγώνα. Είχαμε μπροστά μας δύο δρόμους. Είτε να δίνουμε τα χρήματα της κρατικής χρηματοδότησης για κοινοφελές έργο, για συσίτια, για να ανοίγουμε γραφεία, είτε να τα κρατήσουμε και να κάνουμε πισίνες. Να πάρουμε δίλες, 140 εκατομμύρια εξαφανιστήκαν από το Πασόκ προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς επιλέξαμε τον πρώτο δρόμο. Γι' αυτό τον λόγο τους χαλάσαμε τη σούπα που λένε. Έβγαιναν οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας και λέγανε πού βρίσκει η Χρυσή Αυγή τα χρήματα για τα συσίτια. Τα βρίσκει στην κρατική χρηματοδότηση που μόνο για το 2013, το κατήγγειλα και μέσα στη Βουλή αυτό, για όλα τα κόμματα ήταν 50 εκατομμύρια ευρώ. Επομένως το ερώτημα δεν πρέπει να είναι προς τη Χρυσή Αυγή που βρίσκει τα λεφτά. Γιατί ορίστε εδώ. Τα έχουμε βγάλει όλα στη φόρα. Να μπει το ΣΔΟΕ ό,τι ώρα θέλει μέσα στα γραφεία μας. Το ερώτημα πρέπει να είναι προς τους άλλους. Τι κάνουν με τόσα λεφτά που παίρνουν εδώ και τόσες δεκαετίες? Το ερώτημα πρέπει να είναι προς τον κύριο Σαμαρά, προς τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που ψηφίσανε ειδικό νόμο για να απαλλάσσονται οι τραπεζίτες που δώσανε θαλασσοδάνεια στα ιδρύματα των κομμάτων. Ιδρύματα Κωνσταντίνος Καραμαλής, Ανδρέας Παπανδρέου. Αυτοί πήρανε παράνομα δάνεια και ψηφίστηκε ειδική τροπολογία μέσα στη Βουλή για να απαλλάσσονται οι τραπεζίτες που δώσαν αυτά τα λεφτά. Ο λόγος που καταγγέλουμε αυτές τις πράξεις είναι ο λόγος που τώρα τελούμε υποδίωξη. Άρα λοιπόν εσείς λέτε ότι δεν έχετε χορηγούς, δεν έχετε ανθρώπους που βοηθάνε τη Χρυσή Αυγή όπως πιθανώς βοηθάνε και τα άλλα κόμματα και ότι τα χρήματα αυτά προέρχονται από τα έσοδα των μελών σας και από τις βουλευτικές αποζημιώσεις και τις επιχορηγήσεις. Αυτό αποδεικνύεται ξεκάθαρα και εμείς έχουμε ορθάνυκτες τις πόρτες μας. Δεν είμαστε όπως είναι το ΚΚΕ που λέει η κυρία Παπαρίγα να μην τολμήσει να μπει το ΣΔΟΕ. Δεν είμαστε όπως το ΠΑΣΟΚ που είναι ο έλεγχος από τις 4 ειδικές λογιστικές εταιρείες που έλεγξαν να είναι κλειδωμένο στα συρτάρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης και να μην πηγαίνει κανένα στη φυλακή. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε έλεγχο και αν υπήρχε τέτοιο χαρτί όπως λέτε, θα ήταν τώρα κρεμασμένο στα μανταλάκια. Αλλά δεν υπάρχει απολύτως τίποτα για τη Χρυσή Αυγή. Υπάρχουν μόνο οι τερατολογίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης που λένε για γιάφκες με όπλα, για καράβια που μεταφέρουν όπλα, για εφοπλιστές που μας δίνουν χρήματα και όλες αυτές τις ανοησίες. Σήμερα, κύριε Καστιδιάρη, οι τοπικές οργανώσεις είναι ανοιχτές ή μερικές από αυτές έχουν κλείσει? Εγώ από ό,τι ξέρω, οι τοπικές μας οργανώσεις λειτουργούν κανονικά. Έχει τύχει να κάνω ομιλίες σε κάποιες κεντρικές τοπικές οργανώσεις των Αθηνών, του Πειραιός κτλ. Υπάρχει πολλοί κόσμος, υπάρχει πολύ ηθικό. Δεν έχει περάσει αυτή η τρομοκρατία. Η Χρυσή Αυγή συνεχίζει το νόμιμο πολιτικό της αγώνα κανονικά. Η τοπική οργάνωση της Νίκαιας πιστεύετε ότι ξέφυγε, ας πούμε, έτσι από τον έλεγχο, ότι πήγε ένα βήμα παραπέρα με όλα αυτά που γίνανε? Εγώ δεν έχω κανένα απολύτως στοιχείο προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά αν ένα πρόσωπο που μπορεί να πήγαινε σε μια τοπική οργάνωση διέπραξε ένα έγκλημα, δεν είναι δυνατόν να χρεώνουμε αυτό το έγκλημα στο κόμμα. Έτσι, και ποτέ, αν κοιτάξεις τους εγκληματίες των τελευταίων ετών, δεν τους δείξε κανένα στην κομματική τους ταυτότητα. Αν οι ληστές των τραπεζών είναι ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, θυμάστε, ένας εκ των ληστών τραπεζών που είχε συλληφθεί ήταν γιος του κυρίου Βούτση. Το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Πήγε και στη φυλακή, έκανε την ποινή του κτλ. Δεν ζήτησε κανείς συλλογική οικογενειακή ευθύνη από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο δολοφόνος της Πάρου, αυτός που εκτέλεσε τους πρώτους ταξιτζή, έγραφε στο Facebook και στο Twitter του: είπαμε να βγάλουμε τον Τσίπρα πρωθυπουργό, ρε παιδιά, τι γίνεται. Ήταν ο παδός του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είδαμε εκεί να εφαρμόζεται καμία συλλογική ευθύνη. Ναι, αυτό είναι απαράδεκτο. Εδώ σε συμβαίνει με τη Χρυσή Αυγή. Εσάς όμως, κύριε Καστιδιάρη, με τη Χρυσή Αυγή, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα ότι όσο και αν λέτε εσείς ότι δεν είμαστε, φυσικά ο κόσμος θα σας κρίνει στις κάλπες. Υπάρχει καθημερινά η αποκάλυψη ή οι αποκαλύψεις ότι κάποια στελέχη σας, όπως ο κύριος Παπάς είπαμε νωρίτερα, παλιότερα φωτογραφιζόταν και για πρότυπο το Χίτλερ, στελέχη σας τα οποία ασπάζονται ακραίες θεωρίες και σας χαρακτηρίζουν ότι είστε ένα ναζιστικό κόμμα. Εξού και η μεγάλη δημοσιότητα που δόθηκε και στο εξωτερικό. Πώς εσείς πλέον θα μπορέσετε να πείτε στον ψηφοφόρο ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν έχω σχέση με αυτό που με κατηγορούν, εγώ είμαι
κάτι άλλο. Εγώ το έχω πει αυτό ένα εκατομμύριο φορές. Η δημοσιότητα που δίνεται στο εξωτερικό δεν έχει να κάνει με το αν η Χρυσή Αυγή είναι εθνικιστικό ή ναζιστικό κόμμα. Αυτό άλλωστε το γνωρίζουν, ότι ουδεμία σχέση έχουμε με αυτά με τα οποία μας καταλογίζουν. Το πρόβλημα των ξένων είναι ότι αν η Χρυσή Αυγή έρθει στα πράγματα, τότε θα αντιμετωπίσουν μεγάλα προβλήματα αυτοί που σήμερα έχουν αφεμάξει την Ελλάδα, αυτοί που έχουν τεράστια υπερκέρδη από τους παράνομους τόκους που πληρώνει η Ελλάδα, που παίρνουμε τα χρήματα από το μέσο Έλληνα πολίτη, από το φτωχό, από τον άνεργο, από τον συνταξιούχο, για να τα δίνουμε ως παράνομα τοκοχρεωλήσια σε τοκογλύφους παράνομους πιστωτές. Αυτοί λοιπόν θα έχουν το πρόβλημα. Γι' αυτό το λόγο όλα τα ξένα μαζικής ενημέρωσης μας πολεμούν. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Αν φωτογραφήθηκε πριν 30 χρόνια ο κύριος Παπάς με μια στολή, θα τον κρίνει ο Έλληνας πολίτης στην κάλπη. Δεν θα τον κρίνει η δικαιοσύνη. Δεν έκανε κάτι παράνομο στην τελική. Μπορεί να ντύνεται όπως θέλει. Έτσι δεν είναι? Ο Έλληνας πολίτης μπορεί να κρίνει στην κάλπη αν τον θέλει ή όχι. Σας είπα νωρίτερα, κύριε Κασιδιάρη, ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει τόσο νόμος. Στο εξωτερικό, όποιος άνθρωπος είναι νοσταλγός του Χίτλερ, πηγαίνει κατευθείαν στο δικαστήριο και φυλακή. Σε κάποιες χώρες, ναι. Εδώ δεν υπάρχει αυτή η διάταξη. Όμως εσείς, από ό,τι μου είπατε προσωπικά και το κόμμα σας, αποκηρύει στον ναζισμό. Τον έχουμε αποκηρύξει από την πρώτη στιγμή που εγώ είχα βγει στο Sky, θυμάμαι, στην εκπομπή του Ευαγγελάτου, είχα κληθεί, το πρώτο πράγμα που με ρώτησε και το πρώτο πράγμα που απάντησα. Αυτό που λέμε καθημερινά εδώ και τόσους μήνες, εδώ και ένα και πλέον χρόνο, αυτό το πράγμα είπαμε και στις απολογίες μας. Η Χρυσή Αυγή είναι εθνικιστικό κίνημα και γι' αυτό πονάνε όλοι οι εχθροί μας. Επειδή η Χρυσή Αυγή είναι ένα κίνημα το οποίο ασχολείται καθαρά για την Ελλάδα. Έχει στόχο μια ελεύθερη, μια ανεξάρτητη Ελλάδα. Αυτό τους πονάει, γι' αυτό το λόγο δεχόμαστε αυτόν τον πόλεμο. Σε περίπτωση που χαρακτηριστείτε παράνομο κόμμα, θα αλλάξετε ονομασία, σκέφτεστε τώρα και πριν το δικαστήριο να κάνετε κάτι τέτοιο, δηλαδή να προβείτε στην αλλαγή της ονομασίας, να αλλάξετε κι άλλο το καταστατικό σας, ίσως να βγει κάποιος νέος αρχηγός? Υπάρχουν τέτοιες σκέψεις στη Χρυσή Αυγή? Ο αρχηγός του πολιτικού μας κόμματος, ο γενικός μας γραμματέας, δεν αλλάζει σε καμία περίπτωση. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για να αλλάξει. Το όνομα υπάρχει περίπτωση να αλλάξει? Ούτε το όνομα υπάρχει περίπτωση να αλλάξει, γιατί δεν υπάρχει δίωξη εις βάρος του κόμματος. Ό,τι και να κάνουν δεν προβλέπει το Σύνταγμα σε καμία περίπτωση να τεθεί εκτός νόμου κόμμα. Επομένως θα συμμετέχουμε κανονικότατα στις εκλογές. Ως κοινοβουλευτική ομάδα τώρα πώς θα είσαι στη Βουλή? Ξεκινάει αύριο με αγιασμό η Βουλή, τελείωσαν τα θερινά τμήματα. Θα είμαστε στη Βουλή και θα συνεχίσουμε να τους καταγγέλουμε με επιχειρήματα. Όπως ακριβώς ήμασταν, έτσι θα συνεχίσουμε να είμαστε. Ποιος ήταν ο επικεφαλής αυτή τη στιγμή, κύριε Κασιδιάρη, στη Βουλή? Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής μας ομάδας παραμένει, ο κ. Μιχαλολιάκος. Παρόλο που δεν είναι στη Βουλή, δεν έχει χάσει τα πολιτικά του δικαιώματα. Παραμένει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής μας ομάδος. Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος στη θέση του κ. Παπά θα είναι ο κ. Ματθαιόπουλος για τυπικούς λόγους, επειδή δεν θα μπορεί να παραβρίσκεται, αν και εδώ υπάρχει θέμα. Από τη στιγμή που δεν έχουν χάσει πολιτικά δικαιώματα, σίγουρα μπορούν να ψηφίσουν. Είναι δεδομένο ότι η ψήφος τους δεν χάνεται. Και θα δούμε μήπως μπορούν να παρήσονται και σε συνεδριάσεις της Βουλής και να ομιλούν. Δεν μπορεί να τους θερήσει κανείς αυτό το δικαίωμα. Δηλαδή να φεύγουν, ας πούμε, από τη φυλακή και να έρχονται στη Βουλή να ψηφίζουν, να μιλούν και να γυρίζουν κάτι πίσω. Αυτό και προβλέπει το Σύνταγμα. Εφόσον τους έχει εκλέξει ο ελληνικός λαός, δεν έχουν καταδικαστεί για κάτι. Αυτό θα απαιτήσουμε. Βεβαίως. Πιστεύετε ότι νομικά είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο? Θα το δούμε αυτό. Το δούμε. Είναι νόμιμο. Οι νομικοί σας τι λένε? Οι νομικοί κάτι τέτοιο είναι, νόμιμο και εμείς θα εξαντλήσουμε κάθε νόμιμο μέσο. Επαναλαμβάνω, η δική μου άποψη είναι πως επειδή το κατηγορητήριο είναι σαθρό, βοά ο νομικός κόσμος. Βοά ο νομικός κόσμος. Ο αρχηγός σας γιατί, προφυλακίστηκε? Γιατί προφυλακίστηκε? Γιατί είναι ο αρχηγός της ανερχόμενης πολιτικής δύναμης της χώρας που ζητά η Ελλάδα να ξαναγίνει ανεξάρτητη. Αυτό πληρώνει ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής. Ο κ. Μιχαλολιάκος λέει ότι εκείνο το βράδυ, και διαψεύσε με, τουλάχιστον έτσι γράφτηκε, ότι κοιμήθηκε νωρίς και ξύπνησε αργά. Όμως υπάρχουν SMS. Ίσως και κάποιες κλήσεις. Τι έχετε να πείτε? Εγώ από ό,τι ξέρω ο αρχηγός δεν στέλνει SMS. Δεν μπορεί να υπάρχουν SMS. Οι κλήσεις που υπάρχουν είναι την επόμενη μέρα από το σταθερό τηλέφωνο των γραφείων. Τι σημαίνει? Ότι όλο το κτίριο των γραφείων έχει έναν αριθμό ο οποίος είναι τηλεφωνικό κέντρο και σπάει στα κατατόπους γραφεία εντός του κτιρίου. Αυτό λοιπόν το νούμερο είναι καταχωρημένο στο όνομα Μιχαλολιάκου. Δεν υπάρχει με τα μεσονύχτια επικοινωνία του αρχηγού σας με κάποιον από εσάς? Δεν το γνωρίζω αυτό. Γνωρίζω, θεωρώ πως δεν υπάρχει ή και να υπάρχει. Εάν υπάρχει κάτι, είχα ακούσει για μια συνομιλία που υπήρχε μετά το συμβάν. Είχα ακούσει από τον κύριο Κούγια, δεν έχω γνώση της δικογραφίας, είχα ακούσει από τον κύριο Κούγια να λέει ότι εφόσον υπάρχει συνομιλία με κάποιον βουλευτή μετά το συμβάν, δεν τίθεται θέμα συμμετοχή. Θα μπορούσε να υπάρχει, είπε ο κύριος Κούγιας, θα μπορούσε να υπάρχει. Νομίζω το είπε κάλυψη εγκληματία, συγκάλυψη εγκληματία, κάπως έτσι, αλλά ούτε κάτι τέτοιο νοείται, διότι όλοι εμφανίστηκαν νομικά, επειδή το θέτει το θέμα νομικά. Μιλάμε ότι μετά το συμβάν υπήρχε μια επικοινωνία του αρχηγού σας. Το άκουσα από τον κύριο Κούγια.
που κάτι τέτοιο σε καμία περίπτωση δεν στηριστά συμμετοχή σε εκπαιδευτική ενέργεια. Από ό,τι διαβάσαμε, ο αρχηγός σας δήλωσε ότι κοιμόταν εκείνο το βράδυ, κοιμήθηκε νωρίς και ξύπνησε αργά. Ξαφνικά όμως βλέπουμε ότι υπάρχει επικοινωνία. Δεν νομίζω να υπάρχει τέτοια αντίφαση σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση δεν νομίζω να υπάρχει τέτοια αντίφαση, γιατί θα την είχαν κάνει τα κανάλια πρώτο θέμα. Εγώ αυτό που ξέρω ότι υπάρχει είναι συνομιλία την επόμενη μέρα με το σταθερό τηλέφωνο των γραφείων. Χθες ότι στην τοπική σας οργάνωση στις ΣΕΡΕΣ υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι διαμαρτύρονται ότι πήγανε τα στελέχη της τοπικής οργάνωσης, αγοράσανε διάφορα χρήσιμα πράγματα που θέλανε και ξαφνικά αρνούνται να πληρώσουν, λέγοντας μάλιστα ότι μην τολμήσετε να πείτε κάτι γιατί θα σας κάνουμε το Α και το Β. Το γνωρίζετε αυτό και αν ναι, το επιβεβαιώνετε ή το διαψεύδετε? Όλα αυτά σας ξαναείπα είναι βλακίες. Απλά τώρα βρήκανε όλοι οι ψευδομάρτυρες την ευκαιρία να καταγγείλουν τη Χρυσή Αυγή. Εάν υπήρχε το παραμικρό στοιχείο, θα ήμασταν όλοι στη φυλακή, αγαπητέ. Μήπως θα έπρεπε, κύριε Κασιδιάρη, να γίνεται κάποιος καλύτερος έλεγχος στα άτομα τα οποία θέλουν να μπουν στην οργάνωση? Βλέπετε και άλλες περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι λένε ότι είμαστε στη Χρυσή Αυγή, πιστεύουμε στη Χρυσή Αυγή, πηγαίνουμε στις τοπικές οργανώσεις και σας δημιουργούν όλα αυτά τα προβλήματα. Για άτομα τα οποία έρχονται στη Χρυσή Αυγή και δεν τα γνωρίζουμε, απλά έρχονται σε κάποιες εκδηλώσεις, μπορεί να υπάρχει έλεγχος και υπάρχει πολύ σοβαρός έλεγχος την ώρα που βρίσκονται στο χώρο των γραφείων μας, την ώρα που βρίσκονται στις συγκεντρώσεις μας. Όταν φεύγουν από εκεί, είναι δουλειά της αστυνομίας να ελέγξει. Αν πήγαινα να τα ελέγξω εγώ, θα διέπρατα αυτομάτως το αδίκημα της αντιποίησης αρχής. Δεν είμαστε αστυνομία, ξέρετε. Με όλα αυτά τα οποία ακούγονται και γράφονται, έρχομαι εγώ στη θέση του ψηφοφόρου σας, του οπαδού σας, ο οποίος διαβάζει κάθε μέρα τόσα πράγματα, ακούει, βλέπει, σου λέει τι γίνεται. Σκοπεύετε εσείς να αλλάξετε κάποια πολιτική γραμμή, κάποια στάση απέναντι στην κοινωνία μας και να κάνετε ίσως μια εσωτερική εκαθάριση, ώστε ο κάθε ένας που θα ήθελε να ψηφίσει, είναι ψηφοφόρος σας, να δει κάποια αλλαγή? Απέναντι στην κοινωνία έχουμε κάνει κάποιες κινήσεις τις οποίες δεν στοχεύουμε να αλλάξουμε. Οι δράσεις μας προς την κοινωνία ήταν οι διανομές τροφίμων, τα συσίτια αλληλεγγύης, ήταν η βοήθεια προς απόρους, αστέγους, ανέργους, συμπατριώτες μας. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει προς την κοινωνία. Αυτές είναι οι μόνες ενέργειες που έκανε η Χρυσή Αυγή ένα χρόνο τώρα ως κοινοβουλευτικό κόμμα και δεν στοχεύουμε να αλλάξουμε. Εάν μας κόψουν την κρατική χρηματοδότηση, εντελώς παράνομα και αντισυνταγματικά, τότε είναι δεδομένο πως ένα μέρος αυτής της δραστηριότητας θα σταματήσει εκ των πραγμάτων. Εφόσον δεν θα έχουμε χρήματα για να κάνουμε συσίτια, δεν μπορούμε να κάνουμε συσίτια. Αλλά το κόμμα θα λειτουργεί κανονικά. Το αντισυνταγματικό νομοσχέδιο προς ψήφιση θα προτείνουμε αυτό που έχουμε προτείνει εδώ και ένα χρόνο. Το να καταργηθούν οι κρατικές χρηματοδοτήσεις προς όλα τα κόμματα. Ξέρετε, ήταν από τα πρώτα σχέδια νόμου που καταθέσαμε μπαίνοντας στη Βουλή. Όπως το καταθέσαμε, έτσι εξαφανίστηκε. Έμεινε μέσα στα συρτάρια του Υπουργείου Οικονομικών. Γράφτηκε και ακούσαμε τις διαμαρτυρίες του δικηγόρου σας μετά την συμπεριφορά σας βγαίνοντας έξω από τα γραφεία του ανακριτή στην Ευελπίδο. Θα ήθελα να μου πείτε πώς επιλέξατε το συγκεκριμένο δικηγόρο και πώς κρίνετε όλα όσα είπε για σας. Σας είπα και πάλι ορθώς διαμαρτυρήθηκε, διότι η συμπεριφορά, λέω, αλλά δικαιολογήστε με, διότι η φόρτιση της στιγμής εκείνης ήταν τεράστια. Επιλέξατε έναν δικηγόρο ο οποίος είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και έχουμε έρθει σε αντιπαράθεση σε τηλεοπτικά πάνελ αρκετές φορές. Ναι. Αλλά σε εκείνη την περίπτωση θεωρώ ότι ως πολίτης είχα και εγώ το δικαίωμα συνηγόρου, δεν μου το στέρισαν αυτό. Βεβαίως η Νέα Δημοκρατία τον διέγραψε εν συνεχεία, γιατί έτσι αντιλαμβάνονται τα νόμιμα δικαιώματα κάθε πολίτη οι άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας. Αν μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να μας είχαν του φεκίσει, τους το είπα και μέσα στη Βουλή, θα το έκαναν. Επειδή τους παίρνουμε ψήφους για κανένα άλλο λόγο. Την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Νίκαιας, Νίκαιας Ρέντε, δεν κάνω λάθος, να ονομάσει την οδό Γρηγορίου Λαμπράκη σε οδό Παύλου Φίσα, πώς την κρίνετε? Την κρίνω σωστή. Ναι, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Της Νίκαιας, τους πάντες, πολιτικούς φίλους αλλά και αντιπάλους, να μην προσπαθούν πάνω από ένα νεκρό να κάνουν πολιτική σπέκουλα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Βουλευτικές εκλογές πότε βλέπετε, κύριε Κασιδιάρη? Βουλευτικές εκλογές δεν βλέπω, διότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή παραμένει τρίτο κόμμα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω εγώ. Αυτή τη στιγμή η Χρυσή Αυγή παραμένει στη δεύτερη θέση. Όλα τα γκάλωπ όμως όλα τα γκάλωπ θα βγάλει αύριο γκάλωπ και ο κύριος Πρετεντέρης, στην εκπομπή του οποίου πριν το 7% στις εκλογές μας έδιναν 3%, ξέρετε. Όλα αυτά τα γκάλωπ είναι ψευδεπίγραφα. Εγώ έβλεπα τον κύριο Τριανταφυλόπουλο στο Ζούγκλα, που ήταν αυτός που είχε πλησιάσει περισσότερο από όλους προεκλογικά το ποσοστό μας, και έλεγε ότι η Χρυσή Αυγή είναι στο 15%. Έχει άνω 3 μονάδες.
αυτό. Υπάρχει μια πιθανότητα αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία με όλες αυτές τις παλινοδίες να έχει βρεθεί στην τρίτη θέση, αγαπητέ. Εγώ αυτό βλέπω, επομένως δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να κάνει εκλογές. Θα ασπαστείτε αύριο τον γκάλοπ το οποίο θα δημοσιεύσει η Ζούγκλα. Είπα και το ξαναλέω ότι η Ζούγκλα ήταν αυτή που είχε πέσει πιο κοντά από τον καθέναν πριν τις εκλογές του 2012. Ενώ το γκάλοπ του Μέγκα για τη Χρυσή Αυγή. Το Μέγκα της GPO, όταν πήραμε 7%, είχε πει ότι θα πάρουμε 3%. Όλα αυτά έχουν δημοσιευθεί. Το ποιος είναι λοιπόν έγκυρος και το ποιος λέει ψέματα στον ελληνικό λαό αποδεικνύεται. Ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, μιας και απευθυνόμαστε στην Μακεδονία και στη Θεσσαλία, αποφάσισε να ονομάσει την. Το όνομα του Δυραχείου και βάζοντας την αλβανική πλατεία του Δυραχείου, βάζοντας την αλβανική σημαία. Πώς κρίνεται αυτή η κίνηση του κ. Μπουτάρη, εν όψη φυσικά, αν δεν γνωρίζετε, και τις αδερφοποίησεις με το Δυράχειο. Αλίμονο, αν φτάναμε στο σημείο να μιλήσουμε σοβαρά για τον κύριο Μπουτάρη και να του ασκήσουμε πολιτική κριτική. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που ήθελε να μετονομάσει την λεωφόρο Αγίου Δημητρίου σε Κεμάλ Ατατούρκ. Αν είναι δυνατόν να κρίνω εγώ σοβαρά τέτοιου είδους πράξεις. Όμως σημασία έχει ότι ο κύριος Μπουτάρης ονόμασε την πλατεία σε αλβανική πλατεία Δυραχείου. Και πολύ σύντομα έρχονται εκλογές και να δούμε τι θα πει ο λαός της Θεσσαλονίκης. Άλλωστε, όλους εμάς μας κρίνει ο ελληνικός λαός. Κύριε Καστιδιάρη, φτάνοντας στο τέλος της εκπομπής, στον κύριο Σαμαρά, την πολιτική του που έχει εφαρμόσει μέχρι σήμερα, πιστεύετε ότι έχει αποδώσει θετικά για τον ελληνικό λαό? Και αν όχι, πού κρίνεται και πώς κρίνεται και τα αποτελέσματα όλων των γκάλοπ που η Νέα Δημοκρατία είναι στα ίδια επίπεδα με το ΣΥΡΙΖΑ, άλλοτε μία φορά μπροστά η Νέα Δημοκρατία, άλλοτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Άμα ήταν πρώτη τώρα η Νέα Δημοκρατία θα είχε κάνει εκλογές ο κ. Σαμαράς προπολού. Αυτά τα γκάλοπ είναι όλα ψευδεπίγραφα και στόχος είναι να δημιουργούν κλίμα. Ο κ. Σαμαράς εξελέγει με ψέματα. Είχε δώσει πάρα πολλές υποσχέσεις στους Έλληνες, δεν τήρησε καμία απολύτως από όλες αυτές. Ο κύριος Σαμαράς δεν είναι απλά ιδεολογικός αντίπαλος της Χρυσής Αυγής. Σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων την προηγούμενη εβδομάδα κυκλοφορούσε η φράση του «Θα τους λιώσω». Ενώπιον δε τον ότι θα συντρίψω την Χρυσή Αυγή. Τώρα, αν αυτός ο άνθρωπος θεωρείται δημοκρατικά εκλεγμένος πρωθυπουργός και μεταχειρίζεται τέτοιου είδους φρασιολογία, που αν τολμούσα εγώ να πω κάτι τέτοιο θα έμπαινα αυτομάτως μέσα στη φυλακή. Θεωρώ ότι όλες αυτές τις ενέργειες, όλα αυτά τα λόγια τα κρίνει ο ελληνικός λαός. Ο κύριος Σαμαράς σήμερα παίζει ξεκάθαρα το παιχνίδι των Ευρωπαίων τοκογλύφων. Δεν πρόκειται να κάνει εκλογές γιατί βρίσκεται πάρα πολύ χαμηλά. Δεν τον αφήνουν οι ξένοι γιατί αν χαθεί η κυβέρνησή του, τότε θα χάσουν πάρα πολλά από τα λεφτά που προσπαθούν να πάρουν μέσα από τα παράνομα τοκοχρεολύσια που τους πληρώνει σήμερα ο Έλληνας πολίτης. Θεωρώ την πολιτική του κυρίου Σαμαρά καταστροφική. Η Χρυσή Αυγή είχε στόχο να βάλει τέλος σε αυτή την πολιτική και να παλέψει για τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών. Και επειδή ακριβώς ανεβαίναμε πολιτικά, τους παίρναμε ψήφους, γι' αυτόν τον λόγο. Δέχεται, δηλαδή, κύριε Καστιδιάρη, ο ΣΥΡΙΖΑ τα στημένα γκάλοπ να είναι πότε αυτός μισή μονάδα μπροστά, πότε η Νέα Δημοκρατία? Γιατί τα αποδέχεται? Δεν γνωρίζω τι αποδέχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν με ενδιαφέρει σε καμία περίπτωση το τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία μέχρι ένα σημείο φάνηκαν ενωμένοι σε αυτόν τον βρώμικο πόλεμο κατά της Χρυσής Αυγής. Είχαμε δει μάλιστα και τον κύριο Μεϊμαράκη να κρατάει χέρι-χέρι τον κύριο Δραγασάκη. Και όταν εγώ είχα αναφερθεί σε κάποια σκάνδαλα του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, χωρίς να κατονομάσω τον κύριο Μεϊμαράκη, αυτός αυτομάτως μπήκε μέσα στην αίθουσα του Κοινοβουλίου και δήλωσε αθώος. Και είπε ότι παρετούμε, λέει, τις ασυλίες. Μα δεν μπορεί να παραιτηθεί τις ασυλίες, διότι τον καλύπτει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Αυτό που προανέφερα, το νομικό έκτρωμα που η Χρυσή Αυγή είχε και έχει στόχο να καταργήσει. Είχα πάλι στον πρωθυπουργό μας, τον κύριο Σαμαρά. Αμφισβητείτε την προσπάθεια και την επιτυχία, θα έλεγα, του πρωθυπουργού, τουλάχιστον όσον αφορά την εξωτερική πολιτική. Η Ελλάδα πριν από 1,5 χρόνο ήταν στο Brexit. Και σήμερα διεθνώς στέκεται. Το αμφισβητείτε αυτή την επιτυχία? Εγώ δεν ξέρω αν στέκεται διεθνώς ο κύριος Σαμαράς. Εγώ ξέρω ότι ο ελληνικός λαός δεν στέκεται στα πόδια του. Αν βγείτε λίγο και κυκλοφορήσετε έξω στην κοινωνία, θα δείτε καταστήματα που κλείνουν, θα δείτε Έλληνες πολίτες που αυτοκτονούν, θα δείτε οικογένειες οι οποίες λιμοκτονούν. Εκεί φαίνεται η πραγματική πολιτική του κυρίου Σαμαρά, η οποία είναι καταστροφική για τον ελληνικό λαό. Τώρα αυτά τα παραμύθια περί δίθεν πλεονάσματος, κατεβείτε εδώ μια βόλτα στις γειτονιές εδώ που περιβάλλονται του τηλεοπτικού στούντιο και θα καταλάβετε κατά πόσο λέει. Όσον αφορά την γενική οικονομική κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή, κύριε Καστιδιάρη, πιστεύετε ότι το κόμμα σας
έχει τις προτάσεις εκείνες που θα μπορέσουν, γιατί εκ των πραγμάτων δεν μπορείτε να κυβερνήσετε, έτσι. Είναι τα ποσοστά σας πολύ μικρά. Κανείς δεν γνωρίζει τι θα γίνει και να βγείτε πρώτο κόμμα, όπως λέτε, δεν θα μπορείτε να σχηματίσετε κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, ποιες είναι οι προτάσεις σας, τι πρέπει να κάνει η ελληνική κυβέρνηση, ο ελληνικός λαός, ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει η περιβόητη ανάπτυξη, την οποία ακούμε, αλλά ακόμη δεν βλέπουμε. Ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρχει αν δεν υπάρχει πρωτογενής παραγωγή. Ο άμεσος στόχος δηλαδή της Χρυσής Αυγής είναι τα εκατομμύρια των Ελλήνων ανέργων. Για πολλούς λόγους, κυρίως λόγω των λάθρων μεταναστών, οι οποίοι παίρνουν τις δουλειές των Ελλήνων και κυρίως διότι δεν υπάρχει σχέδιο από την κεντρική εξουσία. Εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να επιδοτείται η ανεργία σήμερα. Πρέπει να επιδοτείται η παραγωγική εργασία. Να πει στον Έλληνα δηλαδή να επιστρέψει στην παραγωγική εργασία, στο χωράφι, στο εργοστάσιο, εκεί από που έφυγε τα τελευταία χρόνια και να αμείβεται καλά για αυτό. Λεφτά υπάρχουν για το πολιτικό κατεστημένο σήμερα. Το έχω δει εγώ μέσα στη Βουλή. Έχω δει τους απαράδεκτους μισθούς των βουλευτών. Εγώ προσωπικά τους αποκάλυψα. Αυτό είναι το λάθος μου. Γι' αυτό βρίσκομαι γιωκόμενο σήμερα. Γιατί πριν μπούμε εμείς μέσα στη Βουλή, δεν ήξερε ο Έλληνας πολίτης πόσες χιλιάδες ευρώ παίρνει ο βουλευτής. Δεν ήξερε πόσα εκατομμύρια ευρώ παίρνουν τα κόμματα. Μπήκαμε στη Βουλή και απαιτήσαμε τα χρήματα αυτά να περικοπούν από βουλευτές, υπουργούς, golden boys του δημοσίου. Μπορεί να υπάρξει σχέδιο, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει αντίσταση στους τοκογλύφους, πρέπει να γίνει διεθνής λογιστικός έλεγχος του ελληνικού χρέους, όπως ακριβώς κάνανε χώρες της Λατινικής Αμερικής. Αυτό είναι κάτι που υπάρχει καταχωρημένο στα πρακτικά της διεθνούς οικονομικής πολιτικής. Αυτό είναι κάτι που γίνεται, αυτό είναι κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε αυτά αποτελέσματα. Και βεβαίως πρέπει ο Έλληνας να επιστρέψει και πάλι στην παραγωγή, να ξεκινήσει και πάλι η χώρα να παράγει. Πρέπει ο Έλληνας να επιστρέψει στην παραγωγική εργασία, να αλλάξει η νοοτροπία του. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα της Χρυσής Αυγής και σε επίπεδο μεσοπρόθεσμο πρέπει βεβαίως να μιλάμε ανοιχτά για εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών μας πηγών, για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, που θα μπορούσε να δώσει όθηση στην Ελλάδα να την κάνει σε αυτήν την βραδιφλεγή ζώνη, σε αυτήν την ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή του κόσμου, σε αυτή τη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου, όπου αποδεδειγμένα πλέον βρίσκεται το μέλλον της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας. Υπάρχει κάτι, κύριε Καστιδιάρη, που να σας φοβίζει εν ώψη του ποινικού δικαστηρίου? Φοβάστε ίσως μήπως σας στήσουν, όπως λέτε, με κάποιους ψευδομάρτυρες? Και επίσης, κάνοντας τώρα μία αναδρομή όλων αυτών των γεγονότων, πιστεύετε ότι κάπου κάνετε κάποιο λάθος? Πιστεύετε ότι κάτι δεν θα έπρεπε να έχετε κάνει? Δεν φοβάμαι, γιατί όταν έρθει η ώρα της δίκης θα έχει ήδη λάμψει η αλήθεια, θεωρώ. Αν θυμάστε πολύ καλά, πριν από ένα χρόνο ήμουν ληστής και μαχαιροβγάλτης σε όλα τα κανάλια. Ήρθε η ώρα του δικαστηρίου. Κατηγορητήριο είναι ακόμα πιο σαθρό, η αλήθεια θα λάμψει πολύ πιο σύντομα. Επομένως δεν φοβόμαστε τίποτα, γιατί είμαστε γνήσιοι, είμαστε αθώοι, είμαστε καθαροί και είμαστε αληθινοί. Κύριε Καστιδιάρη, φτάνοντας στο τέλος της εκπομπής, θα ήθελα να κάνετε τον δικό σας επίλογο. Θέλω να πω στους Έλληνες πολίτες το ηθικό τους να παραμένει ψηλά. Θέλω να πω στους Έλληνες πολίτες ότι η Χρυσή Αυγή είναι καθαρή σαν διαμάντι, θα συνεχίσει τον νόμο πολιτικό της αγώνα, θα παραμείνει η φωνή του ελληνικού λαού μέσα στη Βουλή, θα συνεχίσουμε να λέμε την αλήθεια σε όλους τους τόνους. Στόχος τους ήταν να μας φοβήσουν για να σταματήσουμε να λέμε την αλήθεια. Δεν το κατάφεραν, θα συνεχίσουμε, είμαστε εδώ, είμαστε ενωμένοι, ο νόμιμος πολιτικός αγώνας του Λαϊκού Συνδέσμου θα συνεχιστεί. Κύριε Καστιδιάρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απόψινή σας παρουσία. Να είστε καλά.